καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φωσκορχό επιβαίνω καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, νταμπλούχοι και νταμπλούχες, διπλούχοι και διπλούχες. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή πολυδισμητή κληρονομιά για τον επόμενο κόσμο, για τις επόμενες γενιές. Ελάτε να κάνουμε και σήμερα κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από εδώ τις μελαγχολίες, να κάνουμε ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Έχω κυρίες και κύριοι τον κορυφαίο μισθωτικό σε όλο τον άνθρωπο, τον κοσολιάρι που θα και σήμερα μέσα σας, άνθρωπος φαλήθεια, τον ήταν τζερό, και να δίνει την παράδοση, 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 καλά κυρίες και κύριοι, αλλά κυρώνεται στο βαρ. Έχουμε και τέτοια τώρα. Δηλαδή, πας σε παρηγυρίσεις και λες μήπως. Ναι, αλλά, ξέρω εγώ, το βαρ το οποίο είναι μαρ, είπαμε. Εμείς το βαφτίσαμε. Ένα είναι που το βαρ είναι μαρ και ένα πλέον κατάλαβα το βα στο νόβα από πού προέρχεται. Εχθές δηλαδή, μέσα στο μυαλό μου έκανα τη σεφερλιά. Εχθές έφτιαξα το λογοπαίγνιο ότι στο Νόβα το Βα είναι από το Βαγγέλης, ρε παιδιά. Δηλαδή τόσο καιρό δεν το είχαμε σκεφτεί. Το Νό είναι από το ότι όχι, δεν θα κάνω πρόταση στον ΠΑΟΚ αυτή που πρέπει, θα το δώσω 4,7 έτσι. 7ος, 8ος, τέτοια πρόταση. Και το Βα είναι από το Βαγγέλης. Νό Βαγγέλης κανονικά. Πρέπει να είναι ολόκληρη, ολοκληρωμένη, ρε παιδί μου. Πώς έγραφε στη φανέλα Επί από το Επιφάνιο. Έτσι, πώς γράφει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, Κρίστο και είναι Αντώνιο, Χωσέ, Κουέρβας, αυτά, ξέρω εγώ, Κριστιαν, τα ονόματα, δεν είναι, γράφει Κουν, ενώ είναι Κουν, Αγουέρο, Μιγγέλες, Ντοσάντος, έτσι, Νόβα, προκοριστικό, Νό, από το Νό Βαγγέλης. Εντάξει, ξεκαθάρισε λίγο το πράγμα χθες, γιατί υπήρχε, ρε παιδί μου, μια αβολία. Μου στέλνει και μηνύματα χθες. Ήξερες κάτι, τι να ξέρω, που είχα πει ρε παιδιά, αυτή την ανακοίνωση δεν είναι σαν την έχει γράψει το γραφείο τύπου του Ολυμπιακού. Αυτή η ανακοίνωση της Νόβα, η επιθετική μας κουνούσε το δάχτυλο, δεν ήταν 100%, δεν είχε γάβρο μέσα. Αυτό είχα πει. Χωρίς βέβαια πάλι το λέω να ξέρω τίποτα. Τι να ξέρω, δεν χρειάζεται να ξέρουμε. Ούτε να το παίξουμε, τι να παίξουμε έξυπνο. Ήξερα, αλλά δεν έλεγα αυτό, το συχαίνομαι αυτό. Το. Παιδιά, εγώ ήξερα, αλλά ξέρει τώρα. Δεν υπάρχει. Έτσι λίγο. Ξεκαθαρίζει το τοπίο, γι' αυτό λέμε ΠΑΟΚ TV. Αυτός είναι ο τρόπος απέναντι σε όλο αυτό. Αυτός είναι ο τρόπος αντίδρασης. Αυτό είναι το αντίβαρο σε όλο αυτό που ετοιμάζουν πάλι, αυτό που ετοιμάζουν, αυτό που θέλουν να φτιάξουν. Και ρωτώ εγώ, είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού, είσαι οπαδός της ΑΕΚ. Είσαι βαζελάκι, είσαι χάρτινος. Ανέχεσαι να παίρνεις τα λεφτά του Μαρινάκη. Έτσι δεν είναι. Σε ρωτάω ρε παιδί μου, είσαι οπαδός, είσαι περήφανος και αυτά και τα λοιπά και έτσι και αλλιώς. Δέχεσαι. Δεν νιώθεις την ανάγκη να κάνεις αυτό που έκανε και ο ΠΑΟΚ. Να κάνεις ένα δικό σου κανάλι, να μην έχεις ανάγκη κανέναν. Ή σου αρέσει να είσαι ο βαστάζος. Ωραία λέξη φίλε, και αυτή έχει πεθάνει. Τι είσαι, ο βαστάζος. Όχι αυτός που το βαστούσε τον ίδιο φίλε, για να μην πέσει. Αυτό είναι η πατερίτσα που είπαμε είναι η πιο ευθεία μορφή, η πιο ευθεία παραδοχή ότι είμαστε πατριαρχικές οικογένειες. Που όταν χτυπούσες και δεν έχεις που να στηριχτείς, στηριζόσουν στην πατερίτσα και όχι στη μητερίτσα. Η μάνα έτρωγε όλο το λούκι, ο πατέρας όμως ήταν πατερίτσα, εκεί που στηρίζομαι. Και μου πείτε ότι είναι από αλλού η λέξη ρίζα της, από εκεί είναι, από τον πατέρα είναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Και δεν εννοούμε τον πατέρα αυτόν που έφτασε να πληρώσει 80 εκατομμύρια για ένα πρωτάθλημα. Μιλάμε για τον κανονικό, τον πατέρα του καθενός, με μικρό πι. Και λες λοιπόν, εσύ θες να είσαι βαστάζος. Το βαστάζος, όπως είπαμε, γιατί είναι αυτός που άπλωνε, έκανε μια ορθή γωνία το χέρι του, μπράτσο κολλημένο στο πλευρό, παράλληλο προς το έδαφος το μέρος του βραχίωνα, από τον αγκώνα μέχρι δηλαδή τον καρπό, με ανοιχτό το χέρι, σαν να ζητιανεύει την όποια χορηγία ή τα όποια λεφτά της Νόβα ή οτιδήποτε άλλο, και εκεί επάνω συνήθως καμπαρτίνα, ούτε baby doll, ούτε ξέρω εγώ... ούτε παλτό βαρύ, όχι. Ούτε μπουφάν με, ξέρω εγώ, με πούπουλα να πούμε και εσκιμό, ξέρω εγώ, με
αυτό με χνούδια να πούμε στο κεφάλι, ούτε σακάκι, όχι, όχι, όχι. Καμπαρτίνα. Ήταν και εκείνο, εκείνη η μπέζ ανοιχτή, αυτή, δεν έβγαινε πιστεύω σε άλλα χρώματα. Αν πήγες και λέει, γεια σας, θέλω μια θαλασσή καμπαρτίνα, μια μαύρη, σου λέει, φίλε, όπως είσαι φεύγεις. Τι, δεν έχω, αλλά αυτό έβγαινε σε ένα χρώμα, σε ένα χρώμα. Όπως ρωτάω εσάς, στις μπάλες με τις οποίες παίζαμε, τις δερμάτινες που άμα βρεχόντουσαν, σάπιζε η ραφή. Η μπάλα απ' έξω μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Μπέζ, άσπρη, μαύρη, γκρι, ξέρω, μέσα το μπαλόνι που έβγαινε το βυζί του μπαλονιού από την πρώτη ραφή που ξύλωνε είχε άλλο χρώμα εκτός από το πορτοκαλί του Baywatch. Το πορτοκαλί των κόνων της τροχέας στον περιφερειακό όταν κάνει έργα και κόβει τα κλαδιά. Είχε, όχι φίλε. Αυτή η σαμπρέλα έβγαινε μόνο σε αυτό το χρώμα και οτιδήποτε άλλο ήταν μια θλιβερή προσπάθεια απομίμησης. Έτσι μεγαλώσαμε. Ξαναγυρίζω λοιπόν και ρωτώ, είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ? Δέχεσαι? Το αποδέχεσαι? Ε? Όταν πήρε το Open ο Σαβίδης, πάει να πάρει τα τσομάδες και ντροπή και τι είναι αυτό, θλιβερός και είναι αυτό, αυτό σκοτώνει το ποδόσφαιρο. Ένα διάστημα που ακούστηκε ότι μπορεί να πάρει τους αστέγους, έτσι, εννοώ τους αστέγους, τηλεοπτικά αστέγους. Τις ομάδες που η ΕΡΤ δεν θα έπαιρνε. Τώρα που ο Μαρινάκης και η εταιρεία του κάνει πρόταση να αγοράσει τα πολλά χρέη της Νόβα και να πάρει την Νόβα, τώρα... Τώρα, μια ωραία πεταλούδα, όλα καλά, ε? Τώρα είναι όλα εντάξει? Παιδιά, τώρα όλα τέλεια. Όλα, έτσι, 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 βάλε, 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 άνοιξε το φίλε. Ξέρω που πηγαίνει το μυαλό σας στο σύνθημα, αλλά εδώ έχουμε μια αγνή βερσιόν από τα παιδάκια. Και εμένα εκεί πάει το μυαλό μου, ναι. Κόκκινες πιτσίλες. Το βλέπετε. Ακόμα και στο αθώο, στο αγνό, το άχραντο, το αμόλυτο, το παιδικό. Ακόμα και εκεί μέσα κάνουν κόκκινες πιτσίλες. Φάτε λοιπόν τις κόκκινες πιτσίλες. Εσείς που του σφαζόσασταν τότε, γιατί ο Ιβάν θα πάρει το Open. Τι είναι αυτά. Τώρα, τι έγινε παιδιά. Τίποτα, είναι Παρασκευή απόγευμα και πάμε για ένα πάρα πολύ χαροπό Σαββατοκύριακο, ε. Μόνο ΠΑΟΚ TV. Σας κάναμε πάλι άδειασμα. Σας κάναμε χουνέρι. Μας τρυπήσατε, το ξέρουμε, ότι φάγαμε το τρύπημα. Στην Ευρώπη φάγαμε, απλά ξεκαθαρίζει και τελικά δεν είμαστε και τόσο Δον Κιχωτιστές, ε. Που λέμε ότι υπάρχει πόλεμος πίσω από αυτό, ότι υπάρχει μια πραγματικά οργανωμένη, υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια, ένα πλάνο οικονομικού στραγγαλισμού για το financial fair play. Δεν είναι ότι φτώχεψε ο Σαβίδης, έτσι. Το Forbes έγραψε 100 εκατομμύρια σε 4 μήνες έβγαλε μέσα στο καλοκαίρι. Και δημοσιεύεται χθες η κοινοπραξία για το λιμάνι, άλλα πόσα εκατομμύρια εκεί. Αλλά αυτό είναι που σας πονάει. Που ο κόσμος βρίσκει τρόπο να αντιστέκεται σε όλο αυτό και δεν το πάω καθόλου κομματικά, καθόλου, ούτε καν, αν και ξέραμε τι θα γίνει με αυτούς εδώ, αλλά είδαμε και τους προηγούμενους, δεν έχω κανένα πραγματικά ερώτημα μέσα μου, καμιά αμφιβολία για το τι και πώς. Και έτσι χθες βγαίνει αυτό, σοπάτε ρε παιδιά. Τεράστια δίχτυα, όπως έρχεται το τσίρκο Μεντράνο που βάζουν δίχτυ ή το οποιοδήποτε τσίρκο. Τεράστιο δίχτυ. Έλα. Αυτό, ναι, αυτό που λες. Γιατί πέφτω από τα σύννεφα. Πέφτει από τα σύννεφα και πολλοί κόσμοι να μην έχουμε ρε παιδιά τίποτα σκοτωμούς και μόλοπες και τέτοια. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης σήμερα
κακώς έφαγα ένα τέταρτο χωρίς να πω τι, κληρώνουμε τηλεόραση TCL. 28 ίντσες, ένα υπέροχο δώρο με ένα απλό μήνυμα. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το αμολομπουμπουνάτε στο 54526 με ένα απλό μηνυματάκι. Μπορείτε να σταθείτε τυχεροί και να κερδίσετε μια καταπληκτική τηλεόραση από τον χορηγό του Μουντομπάσκετ, από τον χορηγό της, του αντίστοιχου Μουντιάλ του μπάσκετ στην Κίνα, εκεί όπου η Εθνική έκανε το καθήκον της χθες, πέρασε τη Νέα Ζηλανδία και τώρα θα παίξουμε με τους Αμερικανούς και με τους Τσέχους. Υπάρχει περίπτωση ακόμα και αν χάσουμε από τους Αμερικανούς, εξαρτάται τι θα γίνει στα άλλα μάτς, να περάσουμε απλά κερδίζοντας τους Τσέχους. Το θέμα είναι, εγώ, ξέρετε, δεν πολύ σκαμπάζω, τι ψιλοείδα, τι έχω καταλάβει, ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε παίξει τίποτα από τις δυνατότητες που θα μπορούσε. Μια ομάδα που έχει τον κορυφαίο παίκτη στον κόσμο, θα έπρεπε να προσαρμόσει κάπως τα πράγματα για να τον διευκολύνει. Όχι να του κάνει τη ζωή δύσκολη, γιατί αυτό έχω καταλάβει. Και επίσης όλοι οι άλλοι που είναι γύρω από τον Αντετοκούμπο, να καταλάβουν και αυτοί ότι έχουν ρόλο. Ο Σλούκας, ο Καλάδης αυτοί, δηλαδή ο Παπαγιάννης, να δείξουν πράγματα. Αυτοί οι Αμερικανοί δεν είναι ο LeBron James. Έτσι, δεν είναι σε καμία περίπτωση. Και οι υπόλοιποι, οι Dream Team τότε εκείνοι με Jordan, με Pippen, με Magic Johnson, με Drexler, με... δεν είναι αυτοί. Άλλος ένας τρόπος για να μποϊκοτάρουν, δες τώρα πώς η Αμερική μποϊκοτάρει τους Κινέζους στέλνοντας μία ομάδα που είναι Klein. Παραλίγο τους κερδίσουν οι Τούρκοι, που αποκλείστηκαν από τους Τσέχους. Αυτά έτσι ρίστο εν παρόδο, γιατί αν μιλήσω πάνω από 30 δευτερόλεπτα για μπάσκετ, νιώθω μια ναυτία, λέω δεν είμαι εγώ, κάποιος άλλος έχει μπει μέσα στο κορμί μου, σε αυτό το αλαβάστρινο κορμί και κάτι πάει στραβά μαζί μου. Θέλω όμως να σας πω ότι η ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης σήμερα δίνει σε εσάς τη δυνατότητα, ξεκινήσατε ήδη τα μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για μια υπέροχη TCL τηλεορασάρα 28, εννοείται μέσα από κωδικοποιητές, τα πάντα σουξουμούξου, τελευταία λέξη τεχνολογίας, ένα ακόμα καταπληκτικό δώρο από την ηλεκτρονέτ. Για ψαρούκλα στο Αιγαίον και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρόκαστρο 695666, στολίδια τα δυο μαγαζιά για την πόλη, πεντακάθαρα όλα, λάμπουν τα πάντα, φρεσκότατα, νοστιμότατα, εξαιρετικές τιμές και στα δυο μαγαζιά, 214.000 για το Δικητήριο, delivery, 695666 για το Ρεόκαστρο που ετοιμάζεται ένα καταπληκτικό εστιατόριο, μια ταβέρνα που θα σας πω όταν έρθει η ώρα, και έρχονται σε ειδική συσκευασία, ζεστά και ένα ακόμα, και έρχονται στο σπίτι και φαγκρί και τσιπούρα και κοτσομούρα και χταποδάκια και καλαμάρια και μπακαλιαράκια και μύδια θαλάσσης. Αν θέλετε μύδια ξηράς, είναι άλλο τηλέφωνο, όχι αυτό. Λέω τώρα και έτσι πραγματικά, χωρίς να γεμίζετε με μυρωδιές στο σπίτι σας, τηγανίσματα και αυτά, τσίκνες στον Ατάλο. Για το νούμερο ένα παγωτό στην πόλη, Νικολαίδη Ζαχαροπλαστεία, εκεί καταπληκτικές γεύσεις, πατέντες που δεν τις έχουν τα άλλα ζαχαροπλαστεία και με φοβερές ψωμάρες. Τα πάντα όλα για διαβητικού, ζυμωτά, βυζαντινά, όλα. Και το πρωί το καφεδάκι σας, τα σχολιατοειδή σας, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και με τούρτες, ό,τι απεικόνιση θέλετε, είδατε κάτι στο Google, έχει το παιδί σας κάτι. Π.χ. έχει ένα αρκουδάκι, ας πούμε, μου λέγει ο άλλος προχθές, που το έχει καψούρα. Το έβγαλα φωτογραφία με το κινητό, τάκ, το στέλνεις και έκανε τούρτα, μου λέει τρελάθηκε το παιδί. Που είδε την τούρτα με το αρκούδι του επάνω. Λέω τώρα μια ιδέα, ρε παιδί μου. Μπορεί το δικό σου το παιδί να έχει τρέλα, ας πούμε, με τον Τσούμπα Ακπομ. Φωτογραφία τον Τσούμπα Ακπομ που είναι μαζί του και στην τούρτα να είναι ο μικρός με τον Τσούμπα Ακπομ αγκαλιά. Λέω τώρα. Έχουν τη δυνατότητα να βάλουν επάνω ζαχαρόπαστα οτιδήποτε θέλουν. Και φυσικά η νέα προσθήκη στους χορηγούς μας, ο φίλος μου ο Βασίλης που έκανε ένα καταπληκτικό μαγαζί, μια ψισταριά στη σκιά της Τούμπας, κυριολεκτικά κάνει σκιά ο ναός στο μαγαζί του, γι' αυτό και το μαγαζί ονομάστηκε Κρέα Τούμπα και εκεί είμαι ο νός, με πολύ χαρά,
κρεατούμπα και για μαγειρευτά. 9.26, 7.40. Βλέπετε και στην τεράστια οθόνη τις ματσάρες και με χώρο εστιατορίου και με σάντουιτς. Με σεφ που είναι μεγάλο γατόνι και εκεί λαμποκοπούν όλα. Έκανε ένα μαγαζί υπέροχο. Επισκεφτείτε το και θα με θυμηθείτε. Πεντανόστιμα και χειροποίητα και σουτζουκάκια και λουκάνικα και μπιφτέκια και χειροποίητο σουβλάκι, ψητά της ώρας, τα πάντα όλα υπέροχα και πεντανόστιμα. Η Εθνική εχθές μια ταλαιπώρια, η Εθνική Ποδοσφαίρο, δεν θέλω πραγματικά, δηλαδή συγγνώμη που το λέω, με όλο το σεβασμό στην Εθνική που στο παρελθόν μας πρόσφερε συγκλονιστικές στιγμές, αλλά αυτή η Εθνική προτιμώ να δω την πογιά να στεγνώνει σε φυσικό χρόνο στον τοίχο. Να δω το τσιμέντο να πίζει στο πεζοδρόμιο. Παρά. Να δω αυτό. Δεν είμαι αγγελόσκυλο, αλλά τους έφταιγε ο άγγελος. Δεν είδα ρε Παπασταθόπουλε και Μανολά χθες. Δεν είδα ας πούμε και οι υπόλοιποι που δεν θέλαν τον Ασασιάδη να δω κάτι. Δεν είδα ρε το Ρωσίδη που... Ο χειρότερος ήσουν. Δεν είδα. Σας έφταιγε... Εγώ ούτε παίρνω το μέρος του. Ούτε λέω. Έχω πει. Τα έχω πει για τον Ασασιάδη. Τις διαφωνίες μου. Αλλά... Τρώτε τον προπονητή. Οκ. Okay, δεν σας κάνει αυτά. Ναι. Έχει μείνει στα παλιά. Είναι περίεργος. Οκ. Okay, έρχεται άλλος. Ο οποίος ήταν στο πουθενά. Έτσι. Εσείς τι κάνατε για να στηρίξετε τον νέο προπονητή. Δηλαδή χθες τι. Επίσης ο καινούριος, ρε, καινούργιε. Αυτή τη στιγμή ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής, όχι στη θέση του, ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας αυτή τη στιγμή είναι ο Γιαννούλης. Είναι ή δεν είναι? Και δεν λέω στη θέση του σε αριστερό μπακ, σαν ποδοσφαιριστής. Το απέδειξε στα μάτς με τον Άγιαξ, στα μάτς με την Σλόβαν, παρότι η ομάδα δεν προκρίθηκε στα μάτς του πρωταθλήματος μετά, σε 6 παιχνίδια. Είναι σε top επίπεδο. Έχει γαμάτη ψυχολογία, ναι. Πας και βάζεις το Σταφυλίδη. Ο οποίος ήταν από τους χειρότερους χθες. Πιάσε λίγο το timing. Δες λίγο και εσύ καινούργια, θα σε φάει και σένα, όπως καταλαβαίνεις, το μαύρο φίδι. Δεν πρόκειται να φύγει κανένας από τους παίκτες. Εσύ θα φύγεις. Αυτά. Δεν θα υπάρξει γιούρο, όπως το καταλαβαίνετε. Υπάρχουν λίγο μαθηματικές ελπίδες ή μαθηματικές ελπίδες. Επίσης, οι ίδιοι που έσκουζαν ότι ήταν πεναλτάρα, λέει, του Ελαράμπη στη Λάρισα. Πεναλτάρα, λέει, το κλωτσάει, λέει, πέφτει κάτω, ναι, ναι. Χθες, πολύ εύκολα, λέει, πέφτει ο Φιλανδός. Άντε, ρε, παιδιά. Αλήθεια. Δηλαδή, αποφασίστε, αυτό είναι ή δεν είναι. Πατώ τόσο εύκολα, δεν είναι, δεν υπάρχει πέρα. Είναι πάρα πολύ αυστηρό, λέει. Α, όταν είναι εκεί, είναι αυστηρό, έτσι. Στη Λάρισα δεν πεναλτάρα. Γελάει ο κόσμος μαζί σας. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει καμία εφίδρωση στο κορμί σας, ειδικά στο αυτί. Δεν υδρώνει κανενός το αυτί με αυτά που λέμε. Επίσης, όσο πολύ απασχολεί μία μύγα που κάθεται στην πλάτη του ρινόκερου, άλλο τόσο χοντρό πετσί είστε, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εμείς όμως θα τα λέμε. Θα συνεχίσουμε να λέμε αυτό που βλέπουμε. Να μην το πούμε. Θα συνεχίσουμε να το λέμε. Είδαμε φωτογραφία του Κάνιας μαζί με τον Βαρέλα στο Μακεδονία Παλάς, με τις συζύγους τους, έκανα την ανάδυση στο Instagram, η παρέα πάλι μαζί. Ένας από τους λόγους που η ομάδα πέρσι σάρωσε τα πάντα, χωρίς να γνωρίσει πουθενά την ήττα, και η αλφαβήτα μας έλεγε α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, δεν υπήρχε ήττα, πουθενά, να μην πω δεν υπήρχε και β και θ και ζ, ήταν ότι οι παίχτες πραγματικά ήταν οικογένεια. Πραγματικά ήταν αγαπημένοι μεταξύ τους, ο ένας για τον άλλον. Γι' αυτό λέω, βάλτε και δείτε το Invincibles, οι παίχτες. Να δείτε πώς το κάνατε, όχι για να ψηλωθείτε και να είστε πιο πλαδαροί, τα είπαμε. Απλά είδα τη φωτογραφία, είδες, είχε την άδειά του ο Κάνιας, ήρθε να βρει το φίλο του. Δεν είναι εκεί που είναι, ήρθε να δει τον παλιό του συμπαίκτη. Οι παίκτες κάναν και παρέα εκτός. Σας έχω πει τη μαρτυρία από παιδότοπο τα γενέθλια που μου λέει ο φίλος μου που έχει τον παιδότοπο. Δεν μπορείς να φανταστείς.
σαν να ήταν ανήψια με θείους, ξαδέρφια, νονός με τα βαφτιστήρια. Ένα πράγμα. Έπαιζε ο ένας με τα παιδιά του άλλου και έδειχναν τα παιδιά να έχουν τρομερή οικειότητα. Πήγαινε το παιδάκι στη μαμά του φίλου του. Αγκαλιές, φιλιά. Ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Και λες, αυτή είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν είναι σόι. Που είναι ο θείος, ο ξάδερφος, ο μπαμπάς, ο παππούς από τη μια πλευρά, ο παππούς από την άλλη. Αυτό το πράγμα είναι το μυστικό. Κάτι τελευταίο πριν το διάλειμμα, άσχετο. Λέει, υπάρχει μαρτυρία για τον εμπριστή στη Νέα Μάκρη. Με ένα μηχανάκι, λέει, πέρασε, έβαλε φωτιά σε πολλαπλά μέτωπα και κάει και όλο αυτό. Μία πρόταση από μένα και έτσι, τι ήθελα να δω εγώ. Έναν που θα πιάσουν να έχει κάψει τα δάση, έναν. Να κάνουν όλα τα κανάλια έκτακτο δελτίο και να τον δείξουν με πορτοκαλί φόρμα και αλυσίδες στα χέρια και στα πόδια, να μπαίνει μέσα στη φυλακή κλαίγοντας για 30 χρόνια. Να πούνε αυτός υποθήκευσε το οξυγόνο για τα παιδιά σας και για τα εγγόνια σας, για κάποια φράγκα που του δώσαν οι επιτίδιοι. Δεν είναι αυτός ο εμπνευστής, τον καταλαβαίνουμε. Μακάρι να μπορούσαν να πιάσουν αυτόν που του τα έδωσε. Επειδή όμως αυτός βάζει τη φωτιά, να μπει μέσα και να κάτσει μέσα 30 χρόνια, χωρίς αναστολή, 30 χρόνια, να γεράσει και να πεθάνει μέσα στη φυλακή. Και να δούμε αυτό το πράγμα, ζωντανή σύνδεση όλα τα κανάλια. Δορυφορικά, συνδρομητικά, ελεύθερα, όλα να πούνε. Ο εμπιστής μπαίνει μέσα για 30 χρόνια και δεν θα βγαίνει ούτε με άδεια, ούτε το Σαββατοκύριακο. Και μετά να δούμε αν θα ξανασκεφτεί ο επόμενος να πάει, να πάρει τον πιτόνι με τον νεύτη ή με τη βενζίνη και να πάει να βάλει φωτιά στο δάσος. Όταν θα έχει δει τον έναν τον προηγούμενο να έχει μπει μέσα και να είναι για 30 χρόνια μέσα. Χωρίς τηλέφωνα από υπουργούς, τι καλό παιδί που ήταν και ξέρεις παρεξήγηση και βρέθηκε εκεί χωρίς να το ξέρει και τέτοια. Να δούμε αν θα υπάρξει δεύτερος. Ούτε νομοθεσίες, ούτε τίποτα. 30 χρόνια μέσα. Αυτό. Αλλά μπάτε σκύλια λέστε, δεν υπάρχει τίποτα έτσι. Όποιος θέλει πάει, του δίνουν ένα πενιντάρικο και πάει και καίει την Ελλάδα. Όλοι. Αυτό ήθελα έτσι σαν άσχετο σχόλιο. Και όχι για τώρα, για όλες τις πυρκαγιές το καλοκαίρι. Έναν, μια φορά, κάντε αυτό. Κάντε αυτό, να δούμε αν θα υπάρξει δεύτερος. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω σήμερα κληρώνουμε τηλεορασάρα. Να βλέπετε την Παοκάρα. Να βλέπετε ότι σας αγαπάτε. Φανταστικός ο ήχος. Τρομερή η εικόνα. Η TCL με εκατομμύρια πωλήσεις. Κολοσσός παγκοσμίως. Είναι και είπαμε χορηγός και στο Mundo Basket. Μία 28άρα TCL και ευχαριστούμε την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Νικολαίδη, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό που και σήμερα μας δίνει υπερατού δώρο. Γράφετε FM, θα το κάνουμε μόνο με τα μηνύματα σήμερα. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με γραμμούλες. Έτσι, έτσι. Δεν μας πέφτει με τίποτα επειδή υπήρξαν κάποιες αμφιβολίες και ψάχτηκαν κάποιοι. Μήπως σας έπεσε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Το κέφι, η τρέλα, το πάθος, η πίστη σε αυτό που λέμε, σε αυτό που κάνουμε, σε αυτό που αγαπάμε. Και στα τέσσερα γράμματα. Ξεκάθαροι είμαστε. Πολύ θα θέλατε. Πολύ θα θέλατε, αλλά δεν. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 2310-287-888. Σήμερα έχουμε υπερατού δωράκλα. Πώς μου αρέσουν τα σε άκλα, φίλε. Νομίζω δεν υπάρχει ανώτερο. Δεν υπάρχει. Δωράκλα είναι αυτή, ρε φίλε. Υπάρχουν βέβαια άλλες λέξεις στο σεάρα. Πεκτάρα. Λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό που είναι η πρώτη. Ποδάρα. Τι ποδάρα έχει αυτό το κορίτσι. Κοπέλα με περπατάει για ποδάρα. Ναι, αυτό επίσης και εκείνο. Μπρος πίσω, βέβαια. Όλα, όλα. Και η τελική λέξη που άμα πούμε, πιστεύω σε 100 άντρες, θέλω μέσα σε 2 δευτερόλεπτα να μου πεις μια λέξη που λύγει. Είναι η κατάληξή της είναι σε άρα, πες μου γρήγορα. Πιστεύεις να σου πει τι, πεκτάρα? Δεν νομίζω, φίλε. Το πεκτάρα είναι μετά από εκεί και δεύτερη τρίτη θέση. Πιστεύω, μία λέξη.
και πιστεύω ότι γουστάρουν και αυτές στις οποίες αναφέρεσαι. Δηλαδή, ναι ρε παιδί μου, είναι, έχει μέσα και λίγο προσβλητικό, αλλά τι πιο ωραίο να αρέσει, έτσι δεν είναι? Για τη μαγειρική μιλάμε τώρα βέβαια και λέμε πω τι κουζινάρα είναι αυτή ρε φίλε. Ε, νομίζω. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Κληρώνουμε υπερατού δωράκλα όπως είπα. Σκηνοβατούμε φίλε μεταξύ επιτρεπτού και ανεπίτρεπτου. Μεταξύ παρεκτροπής και επιτροπής λέω τώρα. 23-10-287-888 έρχομαι τώρα στις τρεις γραμμές και δεν εννοώ της Αντίδας. Να πω ότι γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό. Δεν γράφετε κενό. Δεν χρειάζεται να το γράψετε το κενό, το αφήνετε. Μη μου γράφετε FM κενό. FM στο κινητό. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 τηλεορασάρα 28 ιντσών. Σήμερα TCL από ηλεκτρονέτ Παπουγίζου Κολαβή. Τι άλλο, σε μία εκπομπή, όχι σε πολλές μέρες, ούτε σε πολλές εκπομπές, μέσα στο δύο ώρο μας και στο τέλος θα βγάλουμε και τον νικητή να τον ακούσουμε ή την νικήτρια να χαρούμε μαζί του. Πάμε να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτέ σήμερα, ζαζακ σεφτέ, Λιόν, ένα φεγγάρι πήγε στην Καρτράικ, γύρισε μετά δανεικός και πάλι και να παίξει την παστιά και να αγωνίζεται σήμερα σε Τετιέν, ο ζαζακ σεφτέ. Καλημέρα! Ε! Καλημέρα! Καλώς τον Παναγιώτη! Καλώς τον Λάκωμα το τιμήμα. Τι κάνετε, είστε καλά? Ρε δεν είμαστε καλά! Προσπαθούμε και εσύ και εμείς να κάνουμε χαλαρές εκπομπές λόγω που δεν έχει πρωτάθλημα. Προσπαθούμε. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνουμε. Να πω, συγγνώμη για το κουνάβια. Τα κουνάβια είναι κάτι σαν φοβερή λέξη φίλε το κουνάβι. Ναι. Το άνθρωπο λοιπόν, κουνάβι. Για επίσης τα κουνάβια θα πω κάτι τώρα. Και όποιος το πάρει με κακό, ξίδι σε ταμιτζάνα. Ούτε θα στεναχωρηθώ. Λοιπόν, η εταιρεία που έκανε προσφορά για την Νόβα ήταν δικιά σου, Κωστή? Όχι. Ούτε δικιά μου. Καθότι ξέρω, από ό,τι ξέρω, όχι, ούτε δική σου. Δεν ήταν. Ποιανού ήταν, ρε παιδιά, ποιο την έκανε την πρόταση, αυτό ένα μηδέν. Ε, ποιο την έκανε την πρόταση? Το πρωί κουνάβια, με ξυπνάς ποιο με φιλιά. Ποιο πάτε να ταΐσετε κουτόχορτο? Ποιο να ταΐσετε, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν κύριοι, όποιος ξαναβγεί και κάνει τον παοξί, γιατί δεν είναι παοξίδες, αποκλείεται να είναι παοξίδες, και κάνει τον παοξί και μας πει παραμύθια ότι έπρεπε να πάμε στην Νόβα και τέτοια, με ελέφαντες μέσα και μαμούς, ναι, γιατί θα ξαναζωντανέψουν τα μαμούς στο τέλος με αυτούς εδώ. Ναι. Δεν θα πάρουμε, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι είναι τυχαίο που έχουν κρεμάσει χιλιάδες ελέφαντες στην πόλη. Ξέρω ότι είναι για την Ινδία που είναι ετοιμόμενη χώρα. Ναι, και αυτό με έκανε εντύπωση. Μπορώ να το πω. Δηλαδή, σε συγκεκριμένη πόλη της Ελλάδας φαντάζε να κρεμάσουν παντού φαταούλ. Δεν θα ήταν. Ναι, θα έπρεπε. Γεια σου Παναγιώτη, ζουμουσού, αδερφέ μου! Λοιπόν την αγάπη μου, καλημέρα, ζουμουσού. Φιλιά, φιλιά. Η Χρύσα λέει τουμπάρα, βέβαια. Τουμπάρα και τουμπανάρα επίσης. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, Γιώργο. Κάτσε να πάω πίσω, να περάσω απέναντι την όχθη του ποταμού. Θα φερώ άξω από μακριά, περίμενε. Περίμενε, περιμένω. Γιώργο. Πιστεύω γιατί κάποια στιγμή θα βάλουμε κάμερα στο στούντιο, να ξέρετε. Δεν πρέπει να είσαι τόσο καλός. Τι θα πει τον εμπριστή των δασών? Να τον βάλεις φυλακή, τον παίρνεις. Και τον δένεις ένα ωραίο δεντράκι από αυτά που καίγεται. Ακριβώς. Και αυτό το σκέφτηκα, αλλά είπα να μην είμαι πολύ ακραίος. Όχι, στην πλατεία Συντάγματος, στην πλατεία Αριστοτέλους. Φωνάζεις και τον Γκέτς. Τον βιαστή του τα κόβεις. Αυτός ο οποίος βιάζει παιδάκια, τον βάζεις μέσα σε ένα κελί με βαρυπινίτες και τον κάνουν κόσκινο. Δεν θέλει χάδικες σε αυτούς τους ανθρώπους. Τέρμα και τελείωσε. Τι να πεις. Πάμε παρακάτω. Εδώ ο Χρυσός και Μάχερ, εδώ ο Μάχερ θα λάβει, τελείωσε. Τέρμα. Να πάμε τώρα στα δικά μας και στα σχέσινα της Εθνικής. Ναι. Όχι της Εθνικής Τράπεζας, ούτε της Εθνικής Οδού. Της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Ναι. Από τη στιγμή, κύριε, που χάνεις 1-0, δεν βγάζεις το σέντερφορ, άσχετα εάν δεν τραβάει το κουλούρι, βάζεις ακόμη ένα παίξι με δύο επιθετικούς. Ξεκινάς να παίζεις χωρίς το σχοιλί το Πορτογάλο. Εγώ τον Πορτογάλο τον παραδέχομαι.
σκυλί είναι, αν και είναι Πορτογάλος, πήρε την ελληνική ηθαγένεια και πήρε σαν σκυλί, μου τον έχεις έξω. Ναι. Φουρτούνης δεν παίζει. Όντως για το Ζέκα λες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όντως δεν παίζει ο Φουρτούνης, δεν μου βάζεις και τον Μπέλγιο. Ποιος θα είναι ο τροφοδότης μπροστά, ποιος θα μοιράσει τον Μπέλγιο. Πέρα από όλα αυτά, πάλι τον Μπάρκα. Δηλαδή, ο Μπάρκα, τι τους έχει δείξει ο Μπάρκας. Και αν θες, δεν πάω στο δικό μας, βάλε τον Πασχαλάκη που δεν είναι στην καλύτερη του. Ο άλλος σου παίζει στην Μπενφίκα και έχει κατεβάσει τα ρολά εκεί και στριμώχνονται πίσω τον πρωτοπάρι ο Βλαχοδήμος. Καλά, γιατί το πέντε που ο άνθρωπος δεν μπορώ να του ρίξουμε αυτή. Δεν μιλάω γι' αυτό. Αλλά, μιλάω το γι' αυτό. Άλλος έχει κάνει αλλά βλέπω το ξεκίνημα. Δεν βάζει τον Γιαννούλη που είναι αυτή τη στιγμή ο πιο φορμαρισμένος. Ακριβώς, ακριβώς. Μα λέγανε ότι ο Σαφιλής ήταν τραυματίας. Μα το παιδί φάνηκε να είναι ο Σταφυλίδης, είναι εξαιρετικός παίχτης. Και μου βάζει και τον Ρωσίδη μέσα. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα στείνεται από χαρτάκι. Στείνεται από αυτούς τους παπάς, Αρθόπουλο, Μανολά και τον Ρωσίδη. Δεν τους είδαμε όμως εχθές να παίρνουν το παιχνίδι. Δεν σε αρέσει ο προπονητής, τον τρως, ναι αυτά κάνεις. Ναι, δεν είδαμε όμως. Τέλος πάντων. Και πολύ ασχοληθήκαμε, Γιώργο. Λοιπόν, προς όλους τους παοξίδες. Εφόσον κύριος Μαρινάκης. Το κύριο Σολού στην κυριολεξία. Δώρο μας έκανε με αυτό, ναι. Να ξέρεις. Αυτή η είδηση είναι δώρο, φίλε. Δώστε. Πρέπει να εκτοξεύσει το ΠΑΟΚ TV. Δηλαδή, αν ψάχναμε έναν τρόπο να εκτοξευθεί το εγχείρημα που σε 700.000 ευρώ σε τρία μάτς, αυτό νομίζω ότι είναι, φίλε, σε μια αποθήκη γεμάτη μπαρούτι πάω με το σπίρτο μου. Και το σπίρτο μου το φέρνει ο Βαγγέλης. Ευχαριστώ πολύ. Τσαφ! Αυτό Κώστα, πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι. Δεν σε κάνει από τα. Δεν τον βάζει πριν μέσα στο σπίτι σου. Εγώ να φανταστείς με τόσο σε ορισμένο πράγμα, τόσο θηνικιστής, δεν έχω βάλει ποτέ μου στο σπίτι μέσα ολλανδικό προϊόν. Και σε αυτά τα τυριά, τα καστέρια κτλ. Ή το γερμανικό τέρμα, τους έχω καθαρίσει. Εκτός από το Φαρόι. Όχι. Εκτός από το Φαρόι, λέω. Άλλο αυτό. Όταν πάω να πάρω ρούχα, λέω πού κατασκευάστηκε, είναι εραφής λειτουργικής. Πίσω, είναι εραφής αλβανικής, πίσω, είναι... Τέλος πάντων, αυτό είναι επιλογή του καθενός, εντάξει. Okay. Όχι, όχι, πρέπει να γίνουμε, να υποστηρίξουμε τη χώρα μας και την ομάδα μας. Κανένας αποδοκοπητής του Νόβα δεν θα είναι μέσα στη σπίτι Παοξίδικο. Καλά, αυτό νομίζω, ότι, αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγούμε τα αυτονόητα. Ειδικά μετά από την είδηση που βγαίνει χθες, εξηγήθηκαν όλα. Νομίζω ότι το κουβάρι εξεμπλέκει, το καταλαβαίνετε όλοι τώρα. Δηλαδή, πρέπει να το εξηγήσω, δηλαδή, γιατί ήταν η ανακοίνωση αυτή έτσι επιθετική. Όχι, καθόλου. Ότι γιατί έγινε υποτιμητική πρόταση στον ΠΑΟΚ, όλα παιδιά ξεκαθάρισαν. Και ένα έτσι. Μικρό παράπονο. Να το πεις. Τα βάζεις και τα τηλέφωνα στις τηλεόραση για την τηλεόραση. Ευχαριστώ, τα λέμε. Φιλιά, yeah. Φιλιά. Έχουμε πει όταν είναι είδος ανάγκης, η τηλεόραση δεν θεωρώ ότι είναι είδος ανάγκης. Θέλετε να βάλουμε και τα τηλέφωνα, τα βάλουμε. Δεν είναι. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί! Κάερε στα περμητίδο λεβαντάρσια σε οπλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και να πάρεις και πάω και ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Έτρεχες. Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Όχι, μόλις βγήκα από τον μπάνιο και φάρδος, φαρδάρα που λένε, σε άρα έλεγε σε αναλύει κάτι φαρδάρα, έλεγε. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Και λέω να προλάβω μπας και βρω κανένα κενό και κουβού φάρδος κατευθείαν με την πρώτη κώδικα ανάμεσα. Αγόρι μου. Λοιπόν, εγώ δεν θα μιλήσω για την Εθνική Αθηνών. Δεν μου λες ο Τωροσίδης πόσο χρόνο είσαι παρακαλώ. 52. 52. Πεκτικός. Δεν με βάζει εμένα καλύτερα να παίξω μπάλα που έβγαλα και το τέσσερα πόσο χθες βλέποντας το γούμενο μπροστά μου. Νομίζω άνετα θα στεκώσω σε αυτή την εθνική. Καλύτερος θα ήμουν από αυτόνα. Έχει μεγαλώσει το φεγγάρι στο κεφάλι του πίσω, του Πάπα το Ιφαλάκρα. Έχει γίνει, έχει γίνει σαν δορυφορικό πιάτο. Είναι δυνατόν να κρατάς έξω λιμνιούς και αυτά από την αρχική δεκάδα. Πέλκες και αυτά τα νέα παιδιά ρε. Πότε θα παίξουν, πότε θα κάνουν. Ο Γιαννούλης, πες ότι ο Πέλκας δεν είναι, δεν είναι στην καλύτερη του ρε παιδί μου, ναι, ναι. Να μην επαναλαμβάνω αυτά που λες εσύ. Το Γιαννούλη τον είπες εσύ. Αν είναι σωστά, γιατί να μην τα επαναλάβεις. Το αυτονόητο δεν θα το ξαναπώ εγώ. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Ναι, δεν θα πας απέναντι. Ο Λιμνιός δεν έχει τώρα το timing. Ο Λιμνιός δεν έχει χωρούσει εκεί μέσα. Ο Ζέκα, πού είναι ο Ζέκα ρε παιδιά.
Ο Ζέκα, ο οποίος είναι μηχανάκι, τρέχει για άλλους τρεις. Καλά σου βαρά. Για να μην λένε ότι λέμε μόνο για τους δικούς μας. Καλά έπαιτρε, όσους αγαπούσαμε ρε Παπασταθόπουλε, με αυτό που έκανες εγώ ξέρεις για τον Άγγελο. Ξέρω, δεν έχει να κάνει με τον. Δεν χρειάζεται να τα πω ξανά και να εκτίθεμαι ή να εκτίθεμαι. Είσαι εναντίον, βεβαίως. Είμαι κατά, γιατί εγώ νομίζω προσωπικά ότι με έκανε κακό στην ομάδα μου. Έτσι νομίζω. Τώρα αν είμαι λάθος θα με κρίνει ο Θεός. Λοιπόν, να μην ξεχάσω γιατί χθες με έκανε παράπονο το ανεψάκι μου από τη Δράμα το 44 με το παοξίδικο το ζούμου σου το Πούλμαν, ναι. Το Δήμο, ναι. Το 44, τη Χρύσα τη Δραμινιά, το πατριωτάκι μου, τη Ξανθοπούλα την Κολώνα της Εμμοδοσίας μας. Dream team. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, καθίστε φρόνημα εκεί κάτω στην Αθήνα, μην κολλάτε το πόντιο, δεν ξέρετε τι σημαίνει πόντιος. Δεν ξέρετε, θα πάθετε μεγάλη ζημιά από αυτόν τον άνθρωπο. Με την καλή την έννοια, ε. Προσέξτε. Την καλή. Προειδοποιώ, δεν απειλώ. Πάντα με την προειδοποιώ καλή. Και δεν απειλώ. Προσέξτε. Στην ηλικία που έφτασα γνώρισα πολλούς προέδρους. Αλλά πιο μουλοκτό από αυτόν και πιο φιλήσυγο δεν έχω ξαναδεί. Προσέξτε, από τα ίσχυρα τα ποταμάκια να φοβάστε. Καθίστε φρόνημα και ζήτω το ΠΑΟΚ TV. Φιλιά. Αυτά έχω να πω. Φιλιά. Θα έχω να πω καλή ξεκούραση, φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εχθές κάτι χρόνια πολλά σε λέγανε για ποιο το θάνατο. Είχε η Νεκταρία γενέθλια προχθές. Να τη χαίρεσαι πολύ χρόνια σαν τα φιλιά. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Και ευχαριστώ όλους για τις ευχές. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλώς το χορευτή τον γοργοφτεροπόδαρο. Καλώς το ζούμου σου, αδερφέ μου. Τέτοια μου λες, σε καμία φορά θα πάω να πιαστώ πρώτος το χορό και θα κάνω. Τι θα κάνει, και κορδέλε. Εσύ ωραία χορεύεις μπροστά, τι κάνεις φιγούρες στα ανάποδα ψαλίδια. Λοιπόν, και τις πυροέτες. Το δεύτερο που κρατάει το μαντίλι, τον ρωτάς αν θα πάθει εξάρτητος ομοπλάτης. Λοιπόν, τώρα λέμε να κάνουμε εδώ πέρα, μαζευτήκαμε καμιά 15 άτομα στο νοσοκομείο. Θα κάνουμε έτσι ένα σύλλογο χορευτικό άμα γίνεται. Αυτό είναι. Και έχω και το σλόγγαν. Είμαστε άρρωστοι με το χορό. Επειδή δουλεύεις σε νοσοκομείο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, άσε δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί ο χορός θα γιάνει κάθε σας αρρώστια, κάθε πληγή. Έτσι. Πρόσεξε να δεις για το χορό. Τι με είπε ένας δάσκαλος στο χορό, λέει. Όταν περπατάς, Κώστα, περπατώ. Μία ώρα την ημέρα, μπράβο. Τι σκέφτεσαι, ό,τι να είναι. Και κακά, περισσότερο κακά παρά καλά. Στο χώρο. Άμα σκεφτείς κάτι, Κώστα, πάνω, μπερδεύτηκες, τελείωσε. Τέλος. Πρέπει να είσαι προσελωμένος στο τραγούδι. Έχασε τα βήματα. Είναι σαν αυτόν τον ώρα που πάνε εκτελέσεις το πέναλτι που λέει αριστερά ή δεξιά τη γωνία. Αν αλλάξω γωνία, άμα το χάσω, δεν θα γίνει. Όχι, να πει αυτό το πέναλτι. Σήμερα πότε έχει το μικρό σπίτι στο λιβάδι, πότε ώρα θα το βάλει. Το χάσε το πέναλτι. Τελείωσε. Λοιπόν, έχουμε εκτενείς αναφορές τελευταία στο μικρό σπίτι στο λιβάδι. Ναι, γιατί το ξαναπέξω, μάλλον. Είναι αυτό που έδειξε το ΒΑΡ στο διαιτητή, στο πέναντι, στο Καραϊσκάκη, στο Μπαράλες. Έτσι. Δηλαδή. Που και εκεί αποδεικνύει. Γιατί Νόβα, γιατί δεν. Όλα είναι αλυσίδα, βλέπεις. Όλα. Είπα το 2017 που πήγα στο ξαναείπα. Πήγα στην Τίνο, κάναμε στάση στη Ραφίνα μερικές ώρες, ας πούμε, να πάρουμε το πλοίο κάποιες ώρες. Κάτισα σε ένα σαντριτσάδικο εκεί να φω. Έτυχε το παιδί που δούλευε το σακαλάκι, επειδή είχε καταγωγή από εδώ από τον Άγιο Θανάσιο, να είναι παουτσάκι. 7-8 τραπέζια το μαγάζι και πώς το λέω, άντε λέω, φέτος πήραμε το κύπελο με τον τρελό που είχαμε πάρει το κύπελο, θα αρχίσουμε λέω και τα γούστα τα άλλα. Φίλε, όλα τα τραπέζια, γαβροβάζει για εξίδες, ποιον ρε με τον Παύρο, τον Ροσοπόντιο, ξέρω εγώ, αρχίζει η γυναίκα με τραβάει την μπλούζα, το σκετάζω. Σηκώνομαι όρθιος. Λέω, θέλετε να σας απαντήσω ή θα με στείλετε κανένα χωροφύλακα, ρε. Ό,τι θέστε, εντάξει. Και αρχίζω έτσι. Ανοίγω το Facebook, λέω. Το ξέρετε το Facebook ποιο είναι. Ναι. Ρε θα μόνες τις Μηκώνο. Λοιπόν, εισαγωγή. Ρε παλιοποιότητες. Το παλιοποιότητες. Ναι. Ναι. Το είπα μετά. Ναι. Σας σέβομαι, σας εκτιμώ. Είστε με τις οικογένειες εδώ, ζευγάρια, να πάνε να προσκυνήσουμε την Παναγία απέναντι. Όταν με λέτε στα αθλητικά, με λέτε για γαβροβάζους. Ποιοι είστε, ρε αιωνίοι εχθροί, ρε. Που έχετε σφιχταγκαλιαστεί εδώ πέρα και κάνετε να πούμε γλωσσόφυλλα. Και αρχίζω να το σου λέω, κάτι παλιές ιστορίες, δεν είχε εμφανιστεί το Μπουμπού και ο Κουμίνης. Για σπανάθες, για παπάδες, δεν λέγαν τίποτα, φίλε, 10 λεπτά. Τι να πούνε ρε φίλε, οι ίδιοι δεν το ξέρουν, δεν το ξέρουν ρε Κώστα τίποτα. Ίδια. Κάθομαι, έρχονται δύο μπύρες. Εγώ μία μπύρα με το Ζόρπινο με τη γυναίκα. Λέω τη γυναίκα μου, παρήγγειλες καμία μπύρα, όχι. Να το πούμε το παιδί αν την πάρει, να της πάρει πίσω. Όχι, άνοιξε τη, λέω. Παίρνω ένα μπουκάλι. Και σηκώνουμε όρθιος. Στο πίσω το τραπεζάκι βλέπω ένα λεβέντι όρθιο και λέει τρεις λέξεις, Κώστα, μας άκουσε να πούμε όλη η παραλία. Πατριαρχείο Γιαννητσών, αδερφέ. Ένα παουτσάκι.
φέρτο ρε, αγόρι, πάρε την κοπέλα, φέρε παγουτάκι μου και έλα εδώ ρε, λέβεται μου, έλα εδώ. Αυτοί κάναν το σταυρό τους. Θα τα σαρώσουμε όλα να ξέρει. Από εσάς θέλω μόνο γιατί είσαι 28-29 χρονών. Πατριαρχείο. Λοιπόν, να πάτε στο... Λέει, ήθελα να πω κι εγώ κάτι. Δεν θα πεις τίποτα. Θα τα πούνε μπαρμπάδες. Εγώ θα τα λέω αυτά. Εσείς θα είστε, λέω, στην πρώτη δεν μιλάτε! Άστα αυτά για τους άλλους. Υπάρχει ακήρυκτος πόλεμος. Τώρα έχουμε εμείς ένα όπλο. Όχι, όχι ακήρυκτος. Κηρυγμένος. Επικηρυγμένος. Κηρυγμένος. Τι ακήρυκτος. Κηρυγμένος. Δεν λοιπόν, βλέπεις κάθε μήνα. Μας βγάλαν πρωτάθλημα πρεσπών. Δεν ξέρουμε ποιος πήρε τον double φέτος. Ποιος πήρε ρε τον double. Να ετοιμάζονται. Να βρουν άλλη λίμνη φέτος γιατί θα τον πάρω πάλι. Θα διαγράψουν το 18-19. Αλλά και το 19-20 το διαγράψουν. Να ξέρετε. Φιλιά. Φιλιά. Το είπα για τον κατάσκοπο αυτό τώρα. Για τον κατάσκοπο. Γεια σου Κώστα. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Και sorry που περιμένατε. Έλα Χριστάρα μου, έλα. Έλα Κωστή. Τι γίνεται. Πάντως να ξέρεις ότι στην Νόβα μας τρολάρουν έτσι. Τι λένε δηλαδή. Γυρίζω χθες το βράδυ, είστε κάποιοι φίλοι τέλος πάντων από την Ξάνθη και πήγαμε για ένα ποτό. Ναι. Γυρίζω κατά τη μία η ώρα στο σπίτι και κατά τη μία μισή ώρα, 1:50, ποια ταινία είχε στο η Νόβα. Το Νάρκος. Loving Pablo. Είναι... Είναι μια ταινία η ζωή του Εσκομπάρ. Η ζωή του Παύλου Εσκομπάρ. Δεν θέλω πονηρούς συνειρμούς. Όχι καμία, δεν είναι. Απλά ταινία. Άρα φίλε. Και δεν εννοεί, τον, δεν εννοεί τον Γκαρσία. Το διευκρινίζουμε έτσι. Μπράβο το Χαβιέ Μπαρδέμ. Γιατί είμαστε λίγο μπαρδεμένοι για το τι ακριβώς γίνεται στα τηλεοπτικά. Είπα εγώ δύο λέξεις. Η μία είναι Μαρ. Το βαφτίσαμε εμείς και παίρνουμε τα δικαιώματα. Και άλλη είναι το Νόβα, είναι Νοβαγγέλης. Δηλαδή το Βα είναι από το Βαγγέλης. Τέλος, κλείσαμε. Μια χαρά. Μια όλα χαρά. Τέλεια, όλα τέλεια. Το θέμα είναι ότι, το έχουμε πει Κωστίος εδώ και μια τριετία, δεν μπορεί να υπάρξει οπαδός του ΠΑΟΚ αλλά και γενικά Έλληνας πολίτης, ο οποίος να πει ότι φίλε με ξεγέλασαν. Φίλε, άλλα έλεγαν και άλλα... Και αν δεν το είχε σκεφτεί, τα λέμε ναι. Και εμείς από το μικρόφωνο, μήπως και κάποιος... Μέσα, όχι από... Όχι από... Βακώθηκαν. Δηλαδή, εχθές η Sport Time, αυτή η έγκυρη εφημερίδα, η τόσο καταπληκτική που έχει στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πάντα στο πρωτοσέλιδο, νομίζω για γραμματώσιμο, για τοπικά, όχι και εξωτερικού, μην είναι και κάπου πολύ μεγάλο. Πιο λίγο. Εχθές είχε ένα τεράστιο πρωτοσέλιδο, τεράστιο. Ναι, για το Μελιόπουλο. Όλοι. Για το Μελιόπουλο. Όλοι σελίδα. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Μέση. Ο οποίος, δηλαδή να ήταν και κάτι ρε παιδί μου για κάποιο λόγο υγείας, για κάτι ξέρω εγώ που έγινε. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο ο ΠΑΟΚ πριν από κάποιους μήνες έδωσε ένα τεράστιο ποσό για να το αποκτήσει και επειδή κόπηκε από τον προπονητή και δεν ξέρω για ποιους άλλους λόγους, αποφάσισε το παιδί να σταματήσει πάρα πολύ λυπηρό, έτσι. Τι να πω. Αλλά είναι ευαίσθητα τα θέματα, αλλά να με βάζεις κάθε μέρα γραμμούλα, γραμμούλα, σαν το μουστακάκι του Έρολ Φλίν, πιο χοντρό όχι. Σαν την ουρά από τον Τόμ και Τζέρι. Γι' αυτό και προς τιμήν τους όλων σε αυτών των ψευτών που θα έρθουν φέτος στην πόλη εκτός από τους ελέφαντες θα έχουν και μαϊμούθ. Να ξέρεις. Το μαϊμούθ είναι ένα... Κράμα. Μαμούθ και μαϊμούδων. Είναι ένα ζώο που ευδοκιμεί η ύπαρξή του στην Κολομπάμπουε χώρα. Έτσι αγόρι. Έχουμε πάρα πολλά και θα τα φέρουμε εδώ. Ένα βράδυ. Ήπιε πολύ μαϊμού και πήγε με μαμούθ. Με μαμούθ και καταλαβαίνει. Και βγήκε το μαϊμούθ. Το μαϊμούθ Κωστή και έρχονται προς τη μήνυ της χώρας μας εδώ. Θα διδάξουν ήθος όπως διδάσκουν πάντα. Φίλε, τι να πω. Έγινε Χριστάρα μου. Τζούμου σου αδερφέ μου. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. ΠΑΟΚ TV. Η απάντηση του καθενός μας. Κοίταξε Κωστή και όσοι έχουν αμφιβολίες. Να όχι. Ξέρουν αυτή τη στιγμή το πιο αναπτυσσόμενο, το πιο δυναμικό, το πιο με τη μεγαλύτερη ζήτηση δίκτυο στον πλανήτη είναι το Netflix που είναι αποκλειστικά ιντερνετικό. Φυσικά. Η τεχνολογία φυσικά. Δίνει τεράστια φυσικά. Όπλα, φυσικά. Αρκεί βέβαια να υπάρχει... Ευχαριστούμε διάθεση. Για το δώρο εχθές. Αυτό εχθές, αν κάποιος είχε μια αμφιβολία, είχε τέλος πάντων μια επιφυλακτικότητα, είχε τέλος πάντων ενδιασμό μετά από αυτό. Δηλαδή αν ζητούσαμε ένα promotion, μια διαφήμιση για το ΠΑΟΚ TV. Αυτή ήταν χθες. Ότι ο Μαρινάκης έχει πάρει ή παίρνει ή θα πάρει την Νόβα. Τα χρέη της για να έχει την Νόβα. Ευχαριστούμε μπράβο, πάρα πολύ. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Βαγγέλη. Να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά. 6-9-59 σαν σήμερα πριν 60 ακριβώς χρόνια άνοιξε τις πύλες της το σπίτι όλων μας.
ο ναός της Τούμπας. Σαν σήμερα λοιπόν, εκεί που η ομάδα έχει ζήσει τις συγκλονιστικές στιγμές και χαρές και λύπες, εκεί που μπαμπάδες, παππούδες ήρθαν, έφυγαν, έδωσαν τη σκυτάλη σε εμάς τους νεότερους, εμείς τους πιο νέους, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, αν προλάβουμε. Εκεί λοιπόν, στο ναό, όπου αν βάλεις το αυτί στον τοίχο, μπορεί να ακούσεις οι αρχές ΠΑΟΚ πολλές δεκαετίες πίσω. Εκεί όπου στη θέση αυτού του κτηρίου, του ιερού κτηρίου, αυτού του ναού, εκεί θα χτιστεί η νέα Τούμπα. Όσοι νομίζουν ότι ο Πόντιος Έλληνας θα κάνει πίσω, όσοι νομίζουν ότι θα τον αποθαρρύνουν, θα τον γονατίσουν, θα τον διώξουν, θα τον απογοητεύσουν, κάνουν ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε όλοι. Τον πεισμώνουν ακόμα περισσότερο. Όχι μόνο τον Ιβάν, όλο τον οργανισμό, όλη την οικογένεια. Χρόνια πολλά λοιπόν στο ναό, χρόνια πολλά στην Τούμπα, χρόνια πολλά στη γειτονιά μου, γιατί το 82 όταν ήρθαμε από τη Γερμανία, είναι η πρώτη εικόνα που θυμάμαι πηγαίνοντας για το σπίτι μας, το πατρικό. Και παιδί ακόμα πριν πάμε στο γήπεδο, θυμάμαι που πριν συνδεθεί η Era Sport, ακούγαμε τον γκολ και έλεγαν τότε πάμε στην Τούμπα γιατί έχει γκολ εκεί. Και ήξερα τι έχει γίνει. Ήξερα τι έχει γίνει. Αγαπώ τη γειτονιά αυτή, τη λατρεύω έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι το μέρος μου, γιατί εκεί μεγάλωσα από μικρό παιδί. Ένα λόγο παραπάνω που είναι το γήπεδο. Που έχω πει τη μικρή μου συνήθεια, το μικρό μου χούι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είτε είμαι στη Λαμπράκη, είτε στη Μικράς Ασίας, είτε στη Διογένους, είτε στα Στενά, να περάσω για οποιαδήποτε δουλειά άλλη, πηγαίνοντας στο σπίτι μου, πηγαίνοντας στο πατρικό μου, κατεβαίνοντας για δουλειά από εδώ, και να μην γυρίσω το κεφάλι μου έστω για ένα δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω αν το κάνετε. Δεν έχω περάσει ποτέ να μην κάνω ένα κλικ. Τι βλέπεις, τι θα δεις, τίποτα. Δεν περιμένω να δω κάτι. Τίποτα αστροναύτες ή φώτα στον ουρανό, τίποτα. Ένα κλικ να δω τη σκουριασμένη λαμαρίνα από πίσω, να δω τις σημαίες να ανεμίζουν, να δω ένα σύνθημα στον τοίχο, ένα έτσι, τάκ τάκ, το κάνετε. Ούτε μία φορά, ούτε μία. Χρόνια πολλά στο ναό και σε αυτούς, ειδικά σε αυτούς που έχουν φύγει και βλέπουν από ψηλά. Διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έτσι, 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 έτσι απλά, έτσι απλά. Μπουκάραμε, μπουκάραμε. 2310-287-888, να θυμίσω, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, καταπληκτικά, κρεατικά, πεντανόστιμα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εκεί απέναντι από το Μασούτη στην Ελευθέρια, ο Δημήτρης και η οικογένεια έχουν κάνει ένα καταπληκτικό μαγαζί, τον γκρέμισαν, τον ξαναχτίσαν από την αρχή. Δεν ξεχνάτε, Κλιμάρτ 9-17-646, δώσε ρε Δημάκη! Έτσι θα το κάνουμε. Το ΠΑΟΚ TV είναι ο τρόπος. Είναι η απάντηση σε όλο αυτό. Είναι η απάντηση. Κλιμάρτ λοιπόν, 9-17-646, οτιδήποτε σε κλιματισμό, ο Κώστας και ο Σες γνωρίζει όσο λίγοι. Και βέβαια Τέντα Home 35 χρόνια, στην Τέντα ο κορυφαίος Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011 για ανατολικά, 682-369 για δυτικά. Τηλεφωνήστε, κλείστε ραντεβού, έρχεται χωρίς επιβάρυνση, έρχεται, βλέπει το χώρο, σας λέει, σας δίνει την τιμή και θα πείτε, άκουσα τον τρελό το πρωί, κάνε μου καλή τιμή. Θα πείτε στο Γιάννη τον Κατουρτζίδη, αδερφός, αδερφός. Κληρώνουμε σήμερα TCL, τηλεορασάρα, 28 ίντσες, καταπληκτικό δώρο με τα μηνύματα, μόνο με τα μηνύματα του Διόρου. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε, πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, με τη μία βίδα. Με τη μία Φάρου. Θες να κάνω κι εγώ ήχους για να υπάρχει μια ομοιομορφία. Πρώτον και κύριον, το Νόβα είναι από το Νορουάν. Α, λες Νόρβα. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν είναι δική σου άποψη, δεν την εστερνίζομαι. Δεν είναι, είναι δική σου. Είναι από το Νορουάν. Δεν το, όχι, όχι, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση το κανάλι. Είναι δική σου άποψη, δεν θα τη δεχτώ. Το ότι μπορεί να είναι Νόβα, το Βα από το Βαγγέλη επειδή θα πάρει την Νόβα, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν καμία σχέση με το καράβι το χαμένο. Επίσης μπορεί να είναι Νόβαρ,
Ότι δηλαδή το γράφουμε στα μπίπ μας το ΒΑΡ. Και ό,τι και να δει, γίνει, έχει πολλά πραγματάκια το δισύλλαβο. Να ξέρεις. Να μου λες και κάτι ναι. ακόμα. Βεβαίως. Εκτός από το Φαρό έχουμε και μπίσεις ΒΑΡ. Εκτός από το Φαρό, ναι, ναι. Ο Ολλανδός είναι βέβαια σου είναι αμέσως. Είναι... Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, μιλάω, πήγα εγώ βρήκα έναν, αναντάμπα παντά μου, Ολλανδό γι' αυτό. Και επειδή βαρέθηκα να ακούω για το Μελιόπουλο, για το παιδί και για το παιδί και για το παιδί. Ναι, τι, χραπ, εκοπής. Να δεις. Έλα ξανά, επειδή παίξει. Ξανά λίγο γιατί σε χάσαμε τελείως. Επειδή βαρέθηκα να ακούω για το Μελιόπουλο για το παιδί. Ναι, από εκεί και μετά σε χάσαμε. Ξαναπες το. Επειδή βαρέθηκα να ακούω, ναι, για το Μελιόπουλο. Λοιπόν, τι? Για το τέτοιο τον δεν ισχυροπόδαρα. Ότι κοίταξε να δεις, εάν δεν ακολουθήσεις σπουδές και αν δεν. Και αν θες να παίξεις πουθενά αλλού. Όχι, πουθενά. Εννοείται. Ένα εκατομμύριο, εκατομμύριο ευρώ ρήτρα, αν σε δούμε να πεις. Επιπλέον από αυτή τη μεταγραφή σου. Επιπλέον από τη μεταγραφή σου, όχι ένα, εκατομμύριο πέναλτι. Ναι, ναι, ρήτρα, πέρα από τα λεφτά. Ένα εκατομμύριο ακόμα και αν σε δούμε να παίζεις με σαγιονάρα του Στρατού Καφέ, την καφέ της σαγιονάρα, να παίζεις σε αμμουδιά, σε beach bar στη Χαλκιδική μπάλα. Με όλο το σεβασμό στις ανησυχίες ή στα προβλήματα του παιδιού, αν υπάρχουν ψυχολογικά. Έτσι, λέμε όμως. Βεβαίως, με το ζόρι δεν γίνεται, φίλε. Αν λοιπόν. Με το ζόρι, θες να το σταματήσω. Όχι, όχι, όχι. Σε καμία, ούτε, με το, ούτε. Έτσι και είμαι πολύ. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα για να πω παραπάνω. Μόνο αυτό. Αν σε δούμε να παίζει μπαλ, έστω και σουμπούτεο, θα πρέπει να πληρώσει αυτά τα λεφτά. Α, μπράβο, γιατί. Όχι, γιατί. Άνθρωποι είμαστε. Μαλάκες δεν είμαστε. Έχει μια διαφορά, έτσι. Συγγνώμη κιόλας. Για τη λέξη, δεν την πολύ λέω, αλλά. Έτσι. Έτσι. Μην μας από εκεί και πέρα, και από εκεί και πέρα. Χωρίς να υπονοώ ότι υπάρχει κάτι, έτσι. Λέω, αν υποθετικός λόγος. Εάν δεν γίνει αυτό, θα είναι η απαρχή. Θα ξεκινήσει. Αντί να πει να ξεκινήσει. Άστο, Παύλε, ξεκυλώνει το πουλόβερ. Άστο. Μετά πάει. Ο Λάμπρου τι έκανε. Ο Λάμπρου πήγε και έπαιξε μπαλάρα στην Ολλανδία. Έτσι, και ασχέτως που δεν τον έχει βάλει ακόμα και γίνει. Δεν είπε κουβέντα. Κάπη, ρε, και ξαναέφυγε και δεν είπε κουβέντα. Λες τώρα. Εδώ... Γιατί σου λέει. Θα μου δοθεί κάποια στιγμή. Βλέπω ότι θα του δοθεί κάποια στιγμή. Ρε Παύλε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ρε παιδιά. Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, είναι ο πρώτος που κόπηκε ή ο τελευταίος. Α, μπράβο. Δεν είχαν πάει δανεικοί. Ο Αθανασιάδης, ο Σαλπιγκίδης, ο Πέλκας. Ο... Λέω τώρα τρεις που μου ήρθαν στο μυαλό. Δεν φύγανε να πάνε αλλού και γυρίσανε. Για μπράβο. Έτσι. Ο Γιαννούλης έπαιξε κατευθείαν στον ΠΑΟΚ. Ε. Όχι. Λοιπόν, Ατρόμητο δεν ήτανε. Λέω ρε παιδί μου, ότι δεν πρέπει να σε παίρνει από κάτω. Τώρα αν το παιδί δεν το αντέχει όλο αυτό ή αυτή την πίεση δεν την αντέχει, ακριβώς, είναι πολύ σεβαστό και δεν μπορούμε να του κάνουμε bullying. Δεν σε καμία περίπτωση. Δεν λέω για αυτό εδώ, αλλά σου είπα κάτι. Εάν το αφήσουν αυτό εδώ όχι. Και έτσι... Μετά όχι, θα γίνει απαρχή, ο καθένα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Μετά είναι ντόμινο. Τι λέτε, παιδιά, και τι είναι εδώ. Κέντρο ψυχοθεραπεία είναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Το ποδόσφαιρο είναι αντρικό σπορ. Βέβαια. Το παίζουν άντρες. Λυπάμαι. Ούτε μπορεί ο κάθε προπονητής, είτε λέγεται Φερέιρα, είτε λέγεται Λουτσέσκου, είτε λέγεται Χατζηγραβατίδης να πούμε. Δεν μπορεί να σκέφτεται ότι αμάν, μην τον κόψω από τη 18α γιατί μπορεί να έχει ψυχολογικά για να κόψει την μπάλα. Παιδιά, τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, ο Κοσμάκης που με 500 και 400 ευρώ απολύεται από τη δουλειά του και μένει στο δρόμο, ας πούμε, με δύο παιδιά στο σπίτι, τι πρέπει να κάνει, τι ψυχολογικά πρέπει να έχει αυτός που αφήνει την οικογένεια και φεύγει στη Γερμανία μετανάστης στα 45 του. Ε? Και αυτός παίρνει στα 50 του. Σε παρακαλώ ρε φίλε, σε παρακαλώ ρε Παύλε. Στα 50 του. Άσε με καημένε τώρα. Στα 50 του. Τέλος πάντων. Είπα, είναι λεπτό το ζήτημα, γι' αυτό θέλω να είμαστε προσεκτικοί. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα στην ψυχή και στο μυαλό του καθενός. Μακάρι το παιδί να βρει το δρόμο του. Ο δρόμος του όμως δεν θα είναι ποδοσφαιρικός. Όλα κι όλα. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Έτσι. Καλή του σταδιοδρομία. Μακάρι το παιδί να σπουδάσει, να βρει το δρόμο του και να είναι και υγιές και ψυχικά και σωματικά, να είναι το παιδί μια χαρά. Αλλά τρεις τελίτσες. Μόνο αυτό. Α, μπράβο. Δεν αφήνουμε να πέσει. Όχι, όχι, τίποτα. Φίλε. Νομίζω ότι θα το φροντίσουν αυτό. Δηλαδή, πραγματικά.
Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γιατί ήταν η επιλογή του Λουτσέσκου, ο οποίος με το που έφυγε ο παπάς Λουτσέσκου, ξαφνικά αποκτήσαμε ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί δεν θα παίζουμε στο μεγάλο πάω. Μην τον δώσει καμιά αραβία τίποτα μετά. Α, έτσι, αυτό λέω. Λέω τώρα. Όχι, όχι, λέμε ρε παιδί μου, τέλος. Ρήτρα. Ρήτρα με πολλά. Αυτό. Και ας μην χρειαστεί ποτέ το παιδί, πραγματικά μπορεί να είναι. Πραγματικά, αν ακολουθήσει αυτό που λέμε. Α, να λέμε εμείς. Καλή του αδειοδρομία. Λοιπόν, καλό τριμήνα σε όλους. Γεια σου, Παύλε. Γεια σου, Γαϊδουράγκαθε. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Ναι. Σε αυτά τα θέματα είμαστε πάντα επιφυλακτικοί. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Ναι, ναι, έλα, έλα, αγόρι μου. Άκης. Γεια σου, Άκη. Το πρόβλημα είναι. Το πρόβλημα είναι η γραμμή και το σήμα σου, γιατί κάνεις διακοπές, Άκη. Κινητό, κινητό παίρνω. Ναι. Τώρα ακούγομαι. Τώρα ναι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι μέσα στο σπίτι του. Τον είπανε ότι θα πας σε μεγάλη ομάδα και θα κάνεις και θα ράνεις, το ξεσήκωσαν και αυτός νόμιζε ότι θα γίνει... Εντάξει, και αυτός όμως δεν είναι 8 χρονών. Είναι 19. Νομίζω ένα 19χρονο παιδί, άλλοι έχουν οικογένεια στα 19. Λοιπόν, την ηλικία του Κωστή. Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να πει ότι εντάξει, δεν τα κατάφερα τώρα σε πρώτη φάση. Θα πάω δανεικός και θα γυρίσω και. Εντάξει, αυτό που κάνει ο Μελιόπουλος το έχω περάσει κι εγώ. Γιατί πήγα σε μια ομάδα, έπαθε ένα. Στο ποδόσφαιρο μου σπάσαν το πόδι. Έμεινα ένα χρόνο έξω και πήγα τώρα. Ναι, αλλά δεν ήσουν όμως στον ΠΑΟΚ και σε επαγγελματικό επίπεδο στην Ξάνθη. Όχι, εκείνο ήταν το όνειρό άλλο, μου όμως. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο το ενώ όμως, συγκρίνουμε τώρα ανώμια πράγματα. Έτσι. Όχι ανώμια. Είναι ανώμιες οι καταστάσεις. Άλλο ΠΑΟΚ. Τον ξεσηκώσανε μέσα από το περιβάλλον. Απλά θέλω του. Να πω. Άλλο ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Και αν δεν μπορείς να σταθείς στον ΠΑΟΚ τώρα, φύγε, παίξε δανεικός, απόδειξε την αξία σου, γιατί το παιδί είναι ταλαντούχο. Όλοι μιλούσαν για το next best thing σε αυτή την ηλικία. Με τις ομάδες νέων έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ τον πήρε. Λοιπόν, αφού δεν μπορείς να αντέξεις αυτό, τότε. Καλή συνέχεια σε αυτό που θα κάνεις. Λοιπόν, όχι όμως και... να το δούμε αλλού να παίζει μπάλα. Με τίποτα. Άστο αυτό. Θα νιώσω, ξέρετε, μην πω ξανά τη λέξη τώρα. Εντάξει. Τόσο καιρό φώναζα για την Νόβα. Ο Ιβάν το ήξερε αυτό, αλλά η απέξω που το παίζαν μάγκες εδώ στα ραδιόφωνα και σε εφημερίδες, φωνάζανε και λέγανε και ακόμα λένε, περιμένατε ρε παιδιά... Τι, να πάμε στην Νόβα... Ναι, ήθελα να είναι στην Νόβα ή στην Δεν νομίζω, Άκη μου, ότι υπάρχει έστω και ένας παραγωγός, οπαδός, εξωφυλαρούχας, γιατρός και πουρός, ΠΑΟΚτσής, που μετά από εκείνη την ανακοίνωση που ήταν πραγματικά ηρωνική, υποτιμητική, προσβλητική, ναι λέω, μετά από εκεί υπάρχει έστω και ένας που είπαμε στην Νόβα που λέει τρεις δημοφιλέστερες ομάδες. Βέβαια, ναι, Ολυμπιακός επειδή είναι Μαρινάκης και άλλοι δύο που τους έχει. Κοίταξε. Τώρα... εσύ ρε Τίγρη, πώς ανέχεσαι. Κωστή, όταν παίρνουμε τηλέφωνο και λέμε ορισμένα πράγματα, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, γιατί, έτσι, δεν θέλω να κάνω καταρχήν το παραγωγό, το δημοσιογράφο, το όποιο μιλάω, ας πούμε. Ναι. Να τον εκθέσω. Έτσι, γιατί ξέρουμε κάτι παραπάνω. Κάτι ήξερε και ο Ιβάν. Όχι κάτι ήξερε, εδώ και 3 χρόνια ξέρει. Ο Ιβάν δεν είναι κανένας μπούφος. Μα δεν ήταν η ανακοίνωση τώρα. Δεν λέγαμε τόσο καιρό ότι οι περιγραφές της Νόβα, η φάση με το καθαρό γκολ του Βαρέλα και η κλοπή με τη Χάρτινη, όλα αυτά, ο εχθρικός τρόπος που αντιμετώπιζε η Νόβα τον ΠΑΟΚ τόσο καιρό, δηλαδή δεν το λέμε τόσο καιρό, το λέμε. Λοιπόν, εδώ ξέραμε, όχι όλοι, εμείς ξέραμε ορισμένα άτομα, αφού δεν το ξέραν ορισμένα, ότι δεν έχεις καλή γραμμή, Άκη. Δεν έχεις. Έλα, πάμε. Ξαναπάρε γιατί σε χάνουμε, ακούμε τα μισά. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Αλλό στο φιλάρετο. Έλα, γόρι μου. Μ' αρέσει πολύ που ο Γεροτοροσίδης συνεχίζει να μπαίνει μέσα στην ομάδα, γιατί κάνουμε ανανέωση. Γιατί είναι η καλύτερη ανανέωση, ναι. Ο Γεροτοροσίδης. Απορώ γιατί δεν βάλανε και τον Παπαδόπουλο. Αλλά μ' αρέσει και η συνέντευξη που πήρανε, που είπε ότι είναι καιρός πλέον να ανανεωθεί η ομάδα και να ξεκινήσει πλέον με την καινούργια γενιά. Και είπε 2 ονόματα. Ναι. Ποια ονόματα είπε? Για πες. Από
Που τον Ολυμπιακό, τον Κωνσταντινίδη και τον άλλον, πώς το λένε, τον Σάκης που είναι. Λοιπόν, γιατί μόνο αυτοί υπάρχουν στην Ελλάδα. Κωνσταντινίδης. Ξέρω, κάτι είπε δύο ονόματα, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν του Ολυμπιακού σίγουρα. Τον Τσιμίκα, ο ένας είναι ο Τσιμίκας. Ο Μπουχαλάκης τι. Ο ένας είναι αυτός που έπαιξε κιόλας, που είναι σε Άκης που τελειώνει. Μπουχαλάκης. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει όμως ότι όταν θέλεις να πεις ότι είσαι ομάδα πραγματικά δηλαδή δεμένη, όπως ήταν το 2004, δεν ασχολείσαι μόνο με την ομάδα σου, ασχολείσαι με όλους. Για να μπορέσει να υπάρξει μια σωστή συνοχή και όχι ο καθένας να παραγωνίζεται και να διαγωνίζεται για το πόσοι θα μπουν για να τους κάνουν τι. Να τους κάνουν ουσιαστικά promotion για να τους πάρουν και να τους πουλήσουν ακριβά. Γιατί αυτό γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρουμε ξεκάθαρα ότι η Εθνική είναι πασαρέλα των μανατζαρέων για να μπορέσουν να πουλούνται παίκτες στο εξωτερικό. Πασαρέλα και αρτίλες. Δικαίωμά τους είναι, αλλά αυτό δεν είναι εθνική. Ξεχάστε, δηλαδή ξεχάστε για 30 δευτερόλεπτα ότι είμαστε ΠΑΟΚ. Ξεχάστε. Και δείτε αντικειμενικά. Ο Γιαννούλης είναι αυτή τη στιγμή το πιο φορμαρισμένο αριστερό μπακ στην Ελλάδα. Φυσικά. Ναι ή όχι. Φυσικά. Ο προπονητής αυτός ο καινούριος το ξέρει ή δεν το ξέρει. Το βλέπει ή δεν το βλέπει. Βλέπει τα μάτς. Είδε τους αγώνες του ΠΑΟΚ ή δεν έχει. Πλήρωσε ΠΑΟΚ TV βασικά. Του πληρώσανε για να δει τα μάτς. Ένα. Δύο. Ο Λιμνιός είναι αυτή τη στιγμή σε μια εξαιρετική κατάσταση. Με ψυχολογία, με εκρήξεις, με ταχύτητα, με αυτοπεποίθηση. Είναι ή δεν είναι. Ας τον Μπέλκα, εγώ σου λέω, και τον Πασκαλάκη, που δεν είναι σε ένα καλό φεγγάρι, έτσι. Για να μην τα βλέπουμε όλα ασπρόμαυρα. Αυτούς τους δύο, ρε Σκερβελέ, γιατί δεν τους βάζεις. Γιατί δεν τους βάζεις. Και βάζεις κάποιους οι οποίοι τι είναι, ρεζερβέ οι θέσεις. Έτσι. Ρεζερβέ. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό το κάνουν εδώ και 7-8 χρόνια. Γι' αυτό έχει καταστραφεί η Εθνική. Και δεν πρόκειται να αλλάξει. Γιατί, γιατί έχουν τα πόστα. Και εμένα αυτό που δεν μου αρέσει σε όλη τη διαδικασία είναι ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα και θα δεις ότι αυτό που λένε ότι έχουμε ένα πρωτάθλημα της πλάκας. Λοιπόν, ας βρούνε ποιοι είναι αυτοί που έχουμε ένα πρωτάθλημα. Αυτοί που θέλουν να είναι εκφυλισμένο και απαξιωμένο και να μας πούν. Γιατί, γιατί δεν μπορεί αυτός που είναι παράγοντας και μεγαλομέτοχος σε μια ομάδα να έχει στοιχηματική εταιρεία, όπως δεν μπορεί να έχει και να δίνει εκατομμύρια μέσα από τη τηλεόραση. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην δεν υπάρξει εμπλοκή σε αυτό, να μην υπάρχει ένας νόμος που να λέει ότι εσύ θα πρέπει να είσαι χιλιόμετρα μακριά, να βλέπεις το ποδόσφαιρο με τα κιάλια όταν θα δίνεις εκατομμύρια στις άλλες ομάδες. Πώς μπορεί αυτό το πρωτάθλημα να είναι της προκοπής. Καλή σου μέρα. Γεια σου φιλάρετε. Γεια σου φιλάρετε. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ξαναλέω, κληρώνουμε TCL 28 τηλεόραση. Το 28, βλέπω και το τηλεόραση δίπλα γιατί μην πάει αλλού το μυαλό σας. Δεν φτάσαμε ακόμα σε αυτά τα επίπεδα όπως τα αμερικάνικα ραδιόφωνα που κληρώνουν προσωπικούς χορούς, φίλε, lap dance. Δηλαδή κανονικά στις στέλνεις στο σπίτι. Λέω τώρα, μία 28 ίντσες τηλεόραση TCL από την Electronet Παμπουκίτζη Κολαίδης. Γράφεται FM, αφήνεται κενό και το στέλνετε στο 54526. Σε λίγο, σε μισή ώρα από τώρα θα κληρώσουμε μία υπέροχη τηλεόραση τέτοια. Καλημέρα, ναι. Έλα, 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 έτσι με κόρνα. Έλα. Όσο θα υπάρχουν παοψάκια που θα πορνάρουν με τα δύο χέρια στο τιμόνι, έτσι. Όχι, ο όχι. Κύριος Μαρινάκης και κάθε κύριος Μαρινάκης θα προσπαθούν να βρουν όχι. Τρόπο. Όχι, όχι. Έτσι, τα δύο χέρια στο τιμόνι και η κόρνα με το τρίτο πόδι. Χέρι. Έτσι. Ναι. Αυτός είναι ο φόβος τους. Αυτοί είναι τρελοί. Δεν μπορούμε να το βάλουμε με τους τρελούς. Δου μου που μου του! Δεν μας πέφτει με τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, και το δεύτερο που θέλω να πω, δεν μπορώ να σας καταλάβω από το πρωί. Και εσένα και τους συνακροατές μου. Γιατί τα βάζετε με την Εθνική.
Ρε παιδιά, στην εποχή του Αναστασιάδη, τα χαρτάκια είχαν γίνει στήμα. Αυτό σε φταίγε τελικά, ε. Δεν μπορούσαν να τα πετάξουν τα χαρτάκια. Αφού δεν τα έπαιρνε ο Αναστασιάδης, αυτοί δεν θέλανε να τα πετάξουν. Τώρα φέρανε τον καινούριο και αρχίζουν και μοιράζουν τα χαρτάκια. Τέλεια. Τέλεια. Το βαλανάρτησε ο Ιώσα Βίδης. Ο Αναστασιάδης έφταιγε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Γιαννάρα μου, σε χαιρετώ. Φιλιά σου στον Τουγκάρδη. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα με τα μηνύματα του Διόρου από 8 με 10 εδώ στην εκπομπή μας. Κληρώνουμε μία 28 ιντσών τηλεόραση TCL. Τελευταία λέξη τεχνολογίας, υπέροχη με τα χρώματά της, με τον ήχο της, να βλέπετε την Παοκάρα και ό,τι εσείς γουστάρετε, μπορείτε να θέλετε να δείτε οτιδήποτε. Μικι Μάου, χωρίς σίγμα. Σαν αυτά που έδειχνε το ΒΑΡ στο πέναλ του Μπαράλες του Καραϊσκάκη, στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Ό,τι θέλετε. Ποιο σκότωσε του Δημόθεο Κόνστα. Ο θάνατος του Τζόνα Βλακιώτη, στούντιο Φούσκι. Ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει. Ό,τι μπορεί να δείξει το ΒΑΡ. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Να σ' αγαπάω, απαγορεύεται. Την καλημέρα μου στην Κατερίνα. Καλημέρα στον 549. Για όλα φταίει ο ΠΑΟΚ και για τα δάκρυά τους στο τέλος της σεζόν ο ΠΑΟΚ θα φταίει. Άντε γεια, νο ΠΑΟΚ, νο πάρτι. Λοιπόν, πιο βάρια σου, Σοφία, από την Κατερίνη. Κωστή, καλημέρα. Χωρίς τον ΠΑΟΚ, οι μέρες δεν περνάνε. Βάλεμε στην κλήρωση για να βλέπουμε την καψούρα μας. Ο Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης. Γεια σου, στο Δωρίδη Παντελή. ΠΑΟΚΑΡΑ θέλω TV. Καλημέρα στον Θόδωρο τον Καραγιάννη. Καλημέρα, Σόνια Καλογεροπούλου. Καλημέρα στον Παντερμαλή, τον Γιώργο. Καλημέρα, Κωστή, θέλω τηλεόραση. Ο Πουλουτζίδης ο Χαράλαμπος, τηλεόραση. Γεια σου, Κουτσομπάση, Κώστα, Ζούμου σου. Καλημέρα, καλημέρα. Να τη χαίρεσαι, Κωστή μου. Βάλαμε στην κλήρωση. Ο Δόβρης ο Φίλιππος, γεια σου Φιλιππάρα, Ζούμου σου. Χριστίνα Χατζηγιάννη, καλημέρα Κωστή, καλή συνέχεια. Στην ώρα εκπομπή σου, ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινάει η μέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Κωστή, ο Χαριστός ο Δημήτρης. Γεια σου Παύλε, Νικηφορίδη. Καλημέρα. Κάτσε να πάω παρακάτω, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Γεια σου Σοφία από την Καλαμαριά, βάλαμε στην κλήρωση. Γεια σου Νίκη Λαβεριντιάδο, καλημέρα Κωστή, ευχαριστούμε για την ωραία παρέα με τον μοναδικό τρόπο που ξέρεις. Καλό σου κου, να σε καλά. Ρε Τσάτς, βάλαμε στην κλήρωση για τηλεόραση. Γεια σου Σοφία. Γεια σου Καζάκη Δημήτρη, καλημέρα. Στον 612, καλημέρα από τον Ασπρόμαυρο Σοχό. Καλημέρα Ζέρβα Νόνι. Ζούμου σου, καλημέρα. Βάλαμε και τηλεόραση. Καλημέρα αδελφέ, λέει ο 507. Καλημέρα Σόνια, ο Αλέξανδρος ο Ποπόρης. Καλημέρα, γεια σου Μαρία, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε για την παρέα. Ποτέ δεν είσαι χωρίς κέφι, μόνο όταν χάνει ο ΠΑΟ. Έτσι, μόνο όταν χάνει ο ΠΑΟ. Καλά λέει αυτός, λέει, μόνο που δεν ξέρει, το μόνο που δεν μας έχει πει είναι, λέει, ποιο σκότωσε το JFK. Όχι, όχι, παιδιά, όχι, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω, δεν θέλω. Πάμε, πάμε στις γραμμές, πάμε στις γραμμές. Η Μαριλής λείπει σήμερα. Άρα, ο τυχερός που θα βγει σήμερα θα τον βγάλουμε στον αέρα τη Δευτέρα, να ξέρετε. Αφού έξω δεν υπάρχει γραμματεία, γιατί εμείς εδώ δεν μπορούμε να δούμε όλο το τηλέφωνό σας. Είναι τα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχουν τρία αστέρια. Στην οθόνη μας, στα SMS, υπάρχει το νούμερο που λέει 6973 χιχιχι 549. Λέω τώρα με τη Σοφία που είπα τυχαία. Έτσι. Άρα, ο τυχερός που θα βγει σήμερα και θα κληρωθεί για την τηλεόραση σε ένα τέταρτο από τώρα, θα τον βγάλουμε αέρα τη Δευτέρα που θα έχει. Γιατί η Μαριλής είναι αδιούχα σήμερα. Πώς λέμε, αλκοολούχα ποτά. Αδιούχα γραμματεία η Μαριλής μας. Η γλυκύτατη. Να σας θυμίσω. Ελλάς Auto Service 47-43-12, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί που είναι το Άβαλον, Φανοποιείο, Βαφείο, Καλύμπρες, όλα τα πάντα με τους κορυφαίους μαστόρους. Με τους κορυφαίους έχει μαζέψει η οικογένεια Χατζοπούλου με την εγγύηση της Ελλάς Service. 50 χρόνια εγγύηση για το αυτοκίνητό σας και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πάμε τώρα στις γραμμές. Καλημέρα, ναι. Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Στελάρα. Φιλαράκι, αυτό το έργο στην Εθνική κρατάει δεκαετίες τώρα. Απλά έχει μια παρένθεση με τον Ρεχάγκελ που ήταν πολύ δυνατή προσωπικότητα. Και με τον Σάντος. Και με τον Σάντος, ναι, συγγνώμη. Και με τον Σάντος, μην ξεχνάμε. Εντάξει, ο Ρεχάγκελ πέτυχε το μυθικό, το επικό, το αγατόρδοτο, έτσι, αλλά και ο Σάντος την πήρε την Εθνική, την πήγε, φτάσαμε ένα πέναλτι από τους 8 του Μουντιάλ, έτσι. Και παίξαμε, μπορεί να μην παίζαμε την μπαλάρα, αλλά είχε πρόγραμμα, πλάνο, πειθαρχία και είδαμε και εκεί πράγματα. Τώρα όλοι οι άλλοι μετά, κάτι Σκίμπε, κάτι Μαρκαριάν, κάτι... Εντάξει. Απλά εγώ θέλω να πω ότι, ρε Παπασταθόπουλε, εσύ που βγήκες και τα έπεισε ότι βαριά
Πού είστε τώρα με την παρουσία σας μέσα στο γήπεδο να δείξετε κάτι να κάνετε. Και θα σε δω άμα θα κάνεις καμιά φορά καμιά κρίση και συνάρτηση να που παίζεις, που εκεί καλά κάθεται και κάθεστε, κάθεστε κλαρίνο στον κάθε προπονητή και εδώ βγήκατε να δείξετε ότι η εθνική είναι τσιφλίκη σας. Ακριβώς. Σκυλιάσανε. Έτσι. Και δεν σημαίνει, δε σημαίνει ότι αγιοποιούμε τον Άγγελο. Ναι, έτερον, τίποτα, έτερον, Άγγελος, εκάτερο. Ο Άγγελος άμα έθελε να την καταλάβει, ήταν ο μόνος που έκανε λάθη ο Άγγελος. Αφού αλλά... δεν μπορούσε και αυτός, έπρεπε να πάει να πάρει πιτσιρικάδες. Αν δεν σου αρέσει κάτι λοιπόν, αν δεν σου αρέσει κάτι εκεί στην Άρσεναλ, θα βγεις να πεις ρε Έμερι, δεν πάμε πουθενά και θα βγεις, δεν νομίζω, ή στην Ντόρτμουντ. Τράβωσε και το στόμα και με τον Τούχελ και με τον Κλοπ. Υπήρξαν τέτοια θέματα, αν δεν σου άρεσε κάτι. Αλλά τέλος πάντων, τέλος πάντων. Για μένα η εθνική είναι πολύ άρρωστη, φίλε, όταν βλέπεις τώρα αυτά τα παραδείγματα, γιατί κι εμείς δεν είμαστε κουμπλεξικοί να έχουμε την απέτηση να παίζουν και ο Πέλκας τώρα που δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Πασχαλάκης. Άκουσες που το είπα, άκουσες που το είπα. Αλλά ο Γιαννούλης και ο Λιμιός δεν φίλε, πλάκα κάνεις τώρα. Άκουσες που το είπα κιόλας. Δεν έχω απέτηση. Ναι. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Έτσι, και συμφωνούμε γιατί δεν θέλουμε να παίζει ο δικός μας, δεν είναι καλά γιατί είναι δικός μας. Μα και δεν θέλω να είναι ΠΑΟΚ η εθνική. Θέλω έτσι να είναι. Έτσι. Αλλά αντικειμενικά αν το δεις, αυτή τη στιγμή ο Γιαννούλης είναι σε ένα εξαιρετικό φεγγάρι. Με ψυχολογία, με αυτοπεποίθηση, με φόρμα μεγάλη. Το ίδιο και ο Λιμιός. Δηλαδή άμα δεν τον έβαζες τώρα να κάνει ένα παιχνίδι που είναι σε full form, πότε θα το βάλεις. Που δεν πας μόνο για την νίκη, έχει επιθετικό παιχνίδι και ο Γιαννούλης. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι υπάρχει εντολή που λέει θάψε τους παίχτες του ΠΑΟΚ, να μην τους δουν οι μάναζερ στην Ευρώπη, να μην κάνουν, μην τους βάζεις στη βιτρίνα, θάψ τους. Δεν θέλω να το σκεφτώ αυτό. Που θα μπορούσα βέβαια άνετα έτσι, αν ήθελα. Λέμε τώρα. Κρίμα για την εθνική, κρίμα για την εθνική φίλε, γιατί την έχουν ξεφτυλίσει. Έχουμε φτάσει 50 στη βαθμολογία και παραπάνω πόσο είναι. Έτσι. Κρίμα, δηλαδή εντάξει είναι μια λέξη ξεφτύλα, δεν υπάρχει, παρακάτω δεν έχει. Αυτοί που έχουν τις ευθύνες ας κάνουν και κάτι τώρα, γιατί εμείς ό,τι και να πούμε, απλά λέμε τη γνώμη μας. Ακριβώς. Έγινε φίλε Κωστή, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Στελάρα, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Την εκπομπή την ακούτε σε μαγνητοφόνα, κατά το μαγνητοσκόπα. Την ακούτε ηχογραφημένη στο zoomusu.gr, μπαίνετε στο site μας που βάζουμε και τα νέα εκεί πέρα για το ΠΑΟ γενικότερα. Η Χρύσα είναι επί το έργο όλη μέρα. Και βέβαια εκεί ακούτε τις εκπομπές, χωρίς διαφημίσεις να πω, ότι είναι μονταρισμένες. Κάθε μέρα ανεβαίνει το απογευματάκι, ο υπέροχος Νίκος Μανουκίδης φροντίζει γι' αυτό. Επειδή με ρωτάτε, κάποιοι που δουλεύετε με τη διαφορά της ώρας στο εξωτερικό, αυτός είναι ο σκοπός βασικά που έγινε περισσότερο το site, έτσι. Το zoomusu.gr και zms.gr αλλά και zou. Υπήρξαν και τέτοια περιστατικά που έβαλα λέει ζου και δεν το βγάζει. Το κάναμε και αυτό. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστή. Καλώς το παιδί. Άκης μιλώ. Έλα Άκη. Έλα. Δεν ακούγαμε τίποτα πριν αδερφέ. Ναι, ναι, ξέρω. Τώρα παίρνω από σταθερό αλλά ακούγεται πάρα πολύ αυτό που χτυπάς εκεί πέρα τώρα. Που χτυπάω. Ναι, που φεύγεις, που έρχεσαι. Κάτι. Τέλος πάντων. Μόνο σε σένα, ούτε ναι, έφυγα ούτε από το ακουστικό πλάκα έκανε, έλα, πάμε, έλα. Λοιπόν, μια και μιλάτε για εθνική... Να το δεις αυτό, αν ακούς ήχους που δεν τους ακούς μόνο εσύ. Όχι, όχι. Το έχω ψάξει μια χαρά είναι στα αυτιά. Στα μάτια έχω πρόβλημα τώρα. Στα μάτια. Δεν βλέπω την ώρα να ξαναπάρω το πρωτάθλημα, παράδειγμα. Για πες. Δεν μου λες, αυτός στο κέντρο που έπαιζε Μπουρσάι, πώς λέγεται αυτό, ούτε καν το όπλο, δεν άκουγα κιόλας. Βρουσάι. Ναι, ένας, ναι. Ήταν. Τι είναι αυτός, σε ποια ομάδα παίζει. Νομίζω τον Πανιόνιο έπαιζε αυτός και τον πήρε Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος. Σοβαρά. Ναι, αλλά κάπου τώρα εξωτερικό είναι. Δανεικός. Από τον Ολυμπιακό δανεικός, ναι. Γιατί δεν τα λέτε αυτά, ρε παιδιά. Τι να πούμε, ρε παιδιά. Να κάτσουμε να κάνουμε το βιολογικό του, το βιογραφικό όλο. Ψάχνετε να βρείτε τι φταίει στην εθνική. Είναι δυνατόν να μην ξέρετε τι φταίει εδώ και χρόνια. Εγώ νομίζω ότι μια ομάδα φταίει. Πολύ ασχοληθήκαμε. Καλά, αυτό το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Αλλά νομίζω το ότι ξέρουμε να το λέτε, ρε παιδιά. Παρασχοληθήκαμε. Μα τι λέμε σήμερα όλη μέρα. Δεν είναι. Τα λέμε όλη μέρα σήμερα. Δεν ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο. Α, μπράβο. Θα τα λέμε αυτά, να ξέρει και ο κόσμος. Αυτοί που δεν ξέρουν, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνα και μιλάνε και λένε για τον ΠΑΟΚ TV για το αυτό. Να μαθαίνουν όλα αυτά. Ποιο φταίει από εδώ. Εδώ μάζεψε όλο τα παιδάκια του και είπε. Πρώτα θα σας μαζέψω και μετά θα σας τα αναγγείλω. Κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι. Γιατί... Και μη στεναχωριέστε εσείς που λέω τα παιδάκια σας από εδώ δίπλα μας. Ισχύει αυτό εδώ πέρα, εδώ και καιρό. Για τις λοιπόν, ακαδημίες λες. Πώς. Για τις ακαδημίες.
Στην πόλη μας. Ναι, όχι στην πόλη μας. Γενικά τις ακαδημίες στην πόλη, λέω. Ακαδημίες. Το Ολυμπιακού της ακαδημίας. Ναι, ναι. Ναι, τώρα βρήκα, ναι, τώρα το είπαμε σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει, Νάκη. Λοιπόν, κάτι τελευταίο για το TV100. Ναι, ναι. Έρχονται καλύτερα πράγματα, μάγκες, για το TV100. Κώστα, εσύ πρέπει να τα γνωρίζεις. Για το TV100. Θα μπουν και άλλα πράγματα στο TV100. Στο TV100 λέω, στο TV PAOK. Αυτό λέω κι εγώ, ποιο TV100 λέω, το TV PAOK. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Για το TV PAOK, βεβαίως. Έρχονται, βεβαίως. Έρχονται και, πάρα και πολύ ωραία πρέπει. Πράγματα. Έγινε. Να σε καλά, Άκη, να σε καλά. Βεβαίως και θα έρθουν. Την καλύτερη διαφήμιση. Το καλύτερο κίνητρο αυτό που βγήκε χθες προς τα έξω. Το καλύτερο κίνητρο για να πας να βγει το πακέτο τώρα του που θα είναι ετήσιο, που θα είναι λιγότερα τα χρήματα από ό,τι 4,99 το μάτς. Και αυτή είναι η απάντησή μας. Η απάντησή μας είναι τα 700.000 ευρώ σε τρεις αναμετρήσεις που η ψυχολογία μας δεν ήταν και στην καλύτερη φάση. Δεν ήταν. Χθες ο Βαγγέλης και η είδηση που βγήκε ότι η Νόβα αγοράζει τα χρέη της και θα πάρει αυτό στη Νόβα είναι η καλύτερη διαφήμιση για το PAOK TV. Είναι η απόλυτη δικαίωση για τον δρόμο τον μοναχικό, τον δρόμο κόντρα σε όλους που επιλέγει για μία ακόμα φορά ο Παθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών και ο Ιβάν Σαββίδης. Αν υπήρχε έστω και ένας που δεν το είχε καταλάβει, νομίζω μετά από το χθεσινό το κατάλαβε πεντακάθαρα, ξεκάθαρα, είναι εξόφθαλμο όλο αυτό. Καλημέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Πήρα για την Ιαρή. Πήρες. Κωνσταντίνε. Ναι. Πήρα για την Ιαρή που μοιράζεις, που κληρώνεις. Την 28άρα, ναι, 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 ναι. Ξέρεις ποιος είμαι. Αυτός ένα μηδέν. Να σου δώσω! Να σου δώσω! Έχω μια γιαγιά που μου στράβωσε με τη Σλόβαν. Τι να σας κάνω, την είχα έτοιμη, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα σε όλους τους μουσάκια. Καλώς το Θουβού. Είχα μια γιαγιά έτοιμη, αλλά δεν είχα υπολογίσει αυτό. Φαντάζομαι ότι θα βγει σύντομα και θα έχει κάποια αποσπάσματα. Κάτι θα πούμε. Δεν γίνεται, τελειώνει. Κωστή Γερμελιόπουλο, ένα. Αν είσαι προπονητής και έχεις 12 παίκτες οι οποίοι έχουν τέτοιο θέμα, τι θα κάνεις? Θα κάνεις 11 και ο ένας θα μείνει πρώτη αλλαγή στο ημίχρονο? Δεν υπάρχει έτσι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Φεύγει. Καταλαβαίνετε. Εκ των ουκάνεφας μου που λέει. Ούτε καν. Η εθνική. Στην εθνική, για μας δεν κοστεί, για μένα τουλάχιστον, έτσι προσωπικά μιλάω, η εθνική τι είναι? Οι εθνικές γενικά όταν παίζουν ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα η δική μας εθνική. Οι εθνικές όταν παίζουν είναι εκτός από ένα άλλο έσοδο για να έχει και άλλους αγώνες, ας πούμε, και τα λοιπά για την UEFA και τη FIFA και δεν ξέρω εγώ, έτσι. Είναι κάποιες άλλες διοργανώσεις πρεστής και κύρους για χώρες. Έτσι δεν είναι? Και καθρέφτης του πρωταθλήματός σου. Ακριβώς. Λοιπόν. Τώρα, η δική μας εθνική, για μένα, έτσι, ιδεατά πάντα και στο θεωρητικό επίπεδο, είναι αυτό που θα ήθελα εγώ να παρουσιάζει η χώρα μου σαν πρωτάθλημα γενικότερα και σαν εθνική πολύ συγκεκριμένα. Ναι. Ίδια. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που βλέπουμε τόσα χρόνια. Γιατί για αυτούς η εθνική δεν είναι κάτι ιδεατό, είναι μία μπίζνα. Ένα όχημα για να κάνουν τις δουλειές τους. Μπίζνα είναι, μία μπίζνα. Είμαι ο μάνατζερ, είμαι ο προπονητής, είμαι ιδιοκτήτης ομάδος ή παιχτών, δεν ξέρω εγώ τι, και τα λοιπά, και προωθώ δικούς μου παίχτες. Και βλέπουμε πολύ καλά ότι τα τελευταία 20-30 χρόνια που παρακολουθώ, ξέρω εγώ, όσο παρακολουθώ, όσο θυμάμαι και τα λοιπά, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ήτανε σε ένα βαθμό 70-80%, 90% ήταν τα 9-11 της δεκάδας, δηλαδή τα 9-11. Ναι. Σπάνια θα έλεγα κάποιον του Άρη, δηλαδή ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ήταν παιχτάρα, λέγατε για τον Αβραάμ πριν, ήταν παιχτάρα, αλλά μέχρι να πάει στον Ολυμπιακό δεν είναι εθνική. Το είχαμε δει πολλές φορές αυτό. Μέχρι να πάει εκεί, δεν σχεδόν σαν να ήταν προϋπόθεση, ότι ξέρεις κάτι, αν θέλεις να παίξεις την εθνική,
Θα πρέπει, δεν γίνεται να είσαι παίκτης. Αυτό είναι αμφίδρομο, Κωστή, ότι για να έρθεις, για να παίξεις εθνική, θα πρέπει να έρθεις σε μένα. Δηλαδή, αν ο Αβραάμ έπαιζε εθνική στον Άρη και έπαιρνε και λεφτά, γιατί τότε πληρωνόταν όλες οι ομάδες καλύτερα και δίναν περισσότερα λεφτά, θα πήγαινε στον Ολυμπιακό, ας πούμε. Θα πήγαινε ο Κάς άφηγε από εμάς να πάω στον Ολυμπιακό, ή δεν ξέρω εγώ τι, ο καθένας. Νομίζω ότι η έκφραση που ταιριάζει στην εθνική είναι ότι έχει κουράσει όλο αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω ούτε καν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, δεν έχω όρεξη, δεν έχω διάθεση. Δεν με γεμίζει καθόλου. Έτσι. Και σου μιλάει κάποιος που από την τσέπη μου έβαλα και πήγα το 2004 για να δω τα δύο πρώτα μάτς. Δηλαδή, κάτι οικονομίες που είχα εκείνο το καλοκαίρι, είπα θα πάω ένα διήμερο στη Χαλκιδική, δεν θα πάω κάπου αλλού, θέλω να πάω, και κινήσαμε 4 άτομα να πάμε στην αρχή και να δούμε τα δύο μάτς, να ζήσουμε την εμπειρία αυτή. Αυτό περί Γουρλίδων, έτσι. Μια διοργάνωση πήγαμε έξω και την πήραμε. Παρεπιπτόντως. Πότε θα πάω στο Μουντιάλ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα δεν μας εκφράζει γι' αυτό. Δεν μας. Εντάξει. Ψηλό. Είμαι. Και όσον αφορά για το PAOK TV, νομίζω ότι η ομάδα, ο Ιβάν Σαββίδης, το σωματείο τέλος πάντων και ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος μας, βλέπουν ότι έχει προοπτική και οι μεγάλες απολαδές, Κωστή, θα είναι στα ντέρμπι και στα play-off. Δηλαδή, εσύ θες να μου πεις τώρα, ας πούμε, ότι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Αεξίδες, Αριανοί... Υπάρχει περίπτωση, φίλε. Δεν θα κάνουν. Θα μπουν απλά. Κανένας δεν θα το ομολογήσει, Θουβού. Κανένας δεν θα πήγα εδώ στο τάλιρο. Απλά ποιο τάλιρο. Δεν υπάρχει τάλιρο. Ναι, πάω Ολυμπιακός, τάλιρο, δεν νομίζω. Προχτές ποιος ήταν που είπε ότι τρία μάτς πριν. Ένας ακροατής, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, ήταν πολύ καλό. 15 ευρώ ξέρω εγώ και τα τρία, γιατί εμείς τα πάρουμε πιο πριν, ας πούμε. Φυσικά. Αλλά μετά πριν το μάθημα Ολυμπιακό, ας πούμε, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι 15 ευρώ ή 12 ευρώ. Φυσικά, έτσι είναι, έτσι είναι. Και άμα θες, μην το βλέπεις. Έγινε, Θουβού! Έγινε! Ζουμουσού! Ζουμουσού, αδερφέ! Καλημέρα. Ζουμουσού, παντού, παντού, παντού. Πρέπει να πάμε σε τέλος εκπομπής, να πω τους χορηγούς και μετά να βγάλουμε και τον τυχερό για την τηλεόραση. Να θυμίσω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές γεύσεις, όποιος δεν πήγε να φάει την παντσέτα του, το σουβλάκι του, τα κοκαλάκια, τα παϊδάκια, το μπιφτέκι, χάνει σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. 705-750 απέναντι από το Μασούτι εκεί στα Ελευθέρια, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Ο Δημήτρης έχει ένα χώρο που θα σας μείνει αξέχαστο το τραπέζι αυτό. Και θα αρχίσουμε να δίνουμε και τραπέζια, έχουμε και μπλουζ να δώσουμε από εκεί, όλα, όλα, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Φυσικά κλιμάρτ, αν θέλετε να γλιτώσετε από το βραχνά του καλοριφέρ, αν πληρώνετε ένα κάρο λεφτά, τότε ενημερωθείτε στο 917-646, γιατί θα σας περάσει το μαραφέτη ο Κώστας Κιωσές και θα έχετε και ψήξη και θέρμανση. Να σας βάλει μηχάνημα Daikin με χαμηλή κατανάλωση σε ρεύμα, σε εξαιρετική τιμή, για να έχετε και ζεστούλα το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Τηλεφωνήστε στο 917-46, ενημερωθείτε, πείτε ότι ακούσατε την εκπομπή, θα σας κάνει και εξαιρετική. Μην αρθεί να δει το χώρο σας, που θα μπει το μηχάνημα, τι και πώς. Και βέβαια το ίδιο ισχύει και για τους τεντάδες μας. Την κορυφαία εταιρεία στην τέντα, 35 χρόνια. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και γιος, η οικογένεια που όπου έβαλε τέντα έχει να λέει ο κόσμος. Για την ποιότητα, για την εξυπηρέτηση, για τις τιμές, για την τεχνογνωσία στην τέντα, δεν είναι απλό πράγμα. Βάλτε τεντόπανο και στο πρώτο αέρα να μην ψάχνεστε. Να γίνει σαν πανί σε πειρατικό καράβι, κουρέλια, να τρέχετε, γιατί θα πληρώσετε μία φορά τα κινέζικα, τα ψεύτικα, θα ξαναπληρώσετε μετά για να βάλετε τα κανονικά τα πανιά, έτσι. 430-011 ανατολικά, 682-369 δυτικά, τέντα Home. Μαέστρο! Θέλω, έχει γίνει χαμός σήμερα με τηλεόραση, θέλω να μου πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 142. 101, 101, 103. Λοιπόν, λείπει όμως η Μαριλής, οπότε αυτός που, ή αυτή που θα ακούσει σήμερα το όνομά του, θα τον πάρουμε να τον βγάλουμε αέρα, γιατί εμείς δεν έχουμε, όπως είπα, το τηλέφωνο εδώ ολόκληρο. Λοιπόν, ο τυχερός είναι ο Θεοδωρίδης Παντελής.
Παοκάρα θέλω TV. 6972 σε 760. Θεοδωρίδης Παντελής. Αυτός είναι. 6972 6972 σε 760 το τηλέφωνο του. Θεοδωρίδης Παντελής. Κερδίζεις την τηλεόραση. Τη Δευτέρα θα σε βγάλουμε αέρα. Θα σε πάρουμε και τηλέφωνο για να έχουμε το όνομά σου, να το στείλουμε στην ηλεκτρονέτα. Τη Δευτέρα όλα αυτά. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε και θα είμαστε. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Θα τα πούμε πρώτο Θεό τη Δευτέρα. Bye, bye, έρχεται η Τρόικα, δεν φεύγει κανένας. Bye, bye, bye.